Ρέντιος Live. Η δύναμή μας είστε εσείς. Καλό χειμώνα, γιατί μάλλον έγινε πολύ ο χειμώνας. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στο Έψιλον. Χαίρετε, καλό χειμώνα να έχουμε. Επιτέλους. Επιτέλους χιόνισε, κυρίες και κύριοι. Και έβρεξε και χιόνισε και φύσηξε. Τσάμπα, εγώ έλεγα όλες αυτές τις ημέρες, από την προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ότι είναι καλοκαίρι. Και εκεί που λέω, μια χαρά είναι ο καιρός, ήρθαν οι μετεωρολόγοι, μας τα είπε ο κύριος Καντερές. Και να τα. Λοιπόν, ήρθε σε λίγο, θα αρχίσω να βάζω τα παλτά. Εννοείται. Για να μπορέσουμε να ζεσταθούμε. Σήμερα κανονικά έπρεπε να έχετε γεμίσει με κουμτέλ το πλατό παντού. Άστε, γιατί το κάναμε στο στούντιο στο ραδιόφωνο και πήγαμε να πεθάνουμε. Βάλανε κουμτέλ. Βάλανε κουμτέλ στο στούντιο στο μπάρτι σήμερα το πρωί. Ναι. Και ο Λιάγκας είχε και ένα θεματάκι. Με την κουμτέλ, άναψε. Άναψε, ναι, πολύ. Δεν του δώσει το κρυοτζέλ. Όχι, γιατί αν του δίνα το κρυοτζέλ έτσι όπως ήταν, θα είχαμε πρόβλημα. Τέλος πάντων, έγινε θάλαμος αερίων, γιατί έπαιρνε αντιβίωση. Μπορεί ο καθένας να φανταστεί τι έγινε. Έπρεπε να βάλεις κρυοτζέλ και από πάνω να σου δίνει βιβί αυτή την ταινία. Ναι, για το Λιάγκα θα ήθελα μισό κιλό τόπι για να το κάνω αυτό, όχι απλά ένα κομμάτι ταινίας. Καλός άνθρωπος, καλό μεσημέρι. Βλέπεις, Έλλη, εγώ δεν λέω τίποτα, μόνος του τα λέει. Τα λέω στον αέρα του, τα είπα, δεν. Α, φαντάζομαι. Το Σαββατοκύριακο τι έχει να γίνει δηλαδή, αν ξεκινάς έτσι σήμερα. Παρασκευή κιόλας και χιονίζει. Νομίζω δεν σταματάω ποτέ. Η αλήθεια αυτή είναι. Σταματάει, βιβί. Όχι, βέβαια. Τζον. Ότι χωρέσανε δύο τόσο μεγάλοι όγκοι
δημοσιογραφίας πάνω απ' όλα, μέσα σε ένα στούντιο. Καλός άνθρωπος. Με ξεπερνάει. Δηλαδή δεν είχαμε χώρο για σένα, γιατί θα ξεχύλιζε ο χώρος. Παναγιά μου, έχουμε και πολλά θέματα. Έχουμε αυτό... πολλά θέματα και αρχίζουμε με τα πολλά σχόλια. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό χειμώνα σε όλους, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά νομίζω ότι θα γεμίσω όλο το πλατό Κουμτέλ. Δεν θα αφήσω πουθενά. Θα βάλω εδώ. Όσο είναι αυτό το πλατό, θα ζεστάνει κάποια στιγμή. Όταν ζεσταίνει αυτή η Κουμτέλ. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους. Θέλω καταρχήν να σας πω ότι θα ασχοληθούμε και με την ενημέρωση και με την ψυχαγωγία. Να ξεκινήσουμε πού μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Επίσης, θέλω να σας πω, επειδή είναι Παρασκευή σήμερα, 15 Φεβρουαρίου, γιορτάζει η οργάνωση παραγωγής το Menios Live και των Αποκαλυπτικών η Έρση Φρεδιανάκη. Έρση μου, πολύχρονη χρόνια πολλά στο κορίτσι. Σήμερα δεν θα τα χιλιάσεις. Σήμερα δεν θα σε σχολιάσουμε, έτσι. Τι, σήμερα όχι, είναι η μέρα της καρδιάς. Θα βάλω την καρδιά, την κόκκινη. Την έχουμε, παρακαλώ. Δημήτρη. Δηλαδή μία μέρα μετά το Αγίου Βαλεντίνου, δεν το ξεχνάω. Μία μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, γι' αυτό από χθες δείχναμε τις καρδιές. Το να την, ναι. Και το βράδυ με το αμόρε μίο, εμείς οι δύο. Χρόνια πολλά, Έρση. Να σε χαιρόμαστε. Τι να κάνω, μια φωτογραφία σου βρήκαμε και αυτή με το σταματείο. Τις άλλες που έχει ο Νάσος δεν τις δείχνω γιατί είναι λίγο περίεργες. Καταλαβαίνεις. Εκεί λοιπόν, δεν θέλει καρδούλα. Τι? Εκεί δεν θα θέλει καρδούλα. Θα θέλει χ. Λοιπόν, πάμε μην να δώσουμε τον τρόπο επικοινωνίας με τους τηλεθεατές. Λοιπόν, η ιστοσελίδα μας είναι www.menioslive.gr, Facebook, Instagram και Twitter Menios Live. Τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι 211-212-4270-4275 και το email είναι info@menioslive.gr. Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι θα δούμε στη σημερινή εκπομπή, θέλω να σας πω ότι αύριο, που έρχεται Σαββατοκύριακο, έρχονται τα Αποκαλυπτικά Live. Εκτάκτως, αύριο το Σάββατο, η εκπομπή Αποκαλυπτικά έχει δύο μέρη. Δηλαδή, όπως κανονικά μας ξέρετε, 1 και 4 μέχρι τις 5 παρά 20 θα είμαστε κοντά σας. Αύριο όμως, λόγω έκτακτης επικαιρότητας, η οποία έχει πλούσια θεματολογία, μετά την εκπομπή της Ανίτα Σπάνια, 7.30 ώρα ακριβώς, θα είμαστε ξανά κοντά σας, εκτάκτως, με πλούσια ειδησιογραφική θεματολογία, με θέματα και αποκλειστικές συνεντεύξεις που θα συζητηθούν. 7.30 ώρα, αύριο, και αύριο, δηλαδή μετά το προκαθορισμένο ραντεβού των 1 και 4, μόλις τελειώσουμε 5 παρά 20, θα ξαναείμαστε κοντά σας με το β' μέρος των Αποκαλυπτικών, Αποκαλυπτικά Live β' μέρος, μόνο για το Σάββατο, αύριο 16 Φεβρουαρίου. 7.30 με 10 το βράδυ, έχουμε να πούμε πολλά και να αποκαλύψουμε ακόμα περισσότερα. Αύριο είναι και οι δύο εκπομπές γεμάτες με πλούσια θεματολογία και αποκλειστικά ρεπορτάζ. Αυτά προς το παρόν. Δείτε τι θα δούμε στη σημερινή εκπομπή. Καλό μεσημέρι να έχουμε. Δείτε σε λίγο. Η εκπομπή «Τι λέει» με την Ελένη Τσολάκη ρίχνει σήμερα αυλαία. Μόνο στο Menios Live όλο το παρασκήνιο. Αποκλειστικό ρεπορτάζ. Εκτός Α, ο Άκης Πετρατζίκης. Οι περικοπές και η πρόταση που ενόχλησε τον μάγειρα. Δείτε σε λίγο. Eurovision 2019. Με την Κατερίνα Ντούσκα θα πάμε φέτος στο Ισραήλ. Η πρώτη αντίδραση της τραγουδίστριας. Δείτε σε λίγο. Ο Τρίφωνας Σαμαράς ζωντανά στο Menios Live απαντά στην απαξιωτική δήλωση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Διπεθέ Κοζάνης. Το Επιμελητήριο Οικαστικών Τεχνών Ελλάδας ζητάει να μην αναγερθεί η προτομή του Κατσίφα στον Δήμο Άργους, θέτοντας ζήτημα φασιστικών ομάδων. Τι λέει η αδελφή του νεκρού ζωντανά στο Menios Live. Δείτε σε λίγο. Η κόρη του ηλικιωμένου που τον κατακρεούργησε η 50χρονη Χιλιανή μιλάει για τον πατέρα της αποκλειστικά στο Menios Live. Και η υφυπουργός παιδείας με Ρόπι Τζούφι μιλάει αποκλειστικά στο Menios Live για τον βιασμό του 12χρονου στου ζωγράφου. Γυρίζω, βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι με ταχύτητες μεγάλες. Μόναχα η ψυχή αλλάζει, έτσι μόνο εκεί αλλάζει με ταχύτητες. Επειδή η ζωή έχει δύο πλευρές και την ενημέρωση και την ψυχαγωγία,
Θα παρακολουθήσουμε παρέα όλα αυτά τα θέματα, αλλά θέλω να ξεκινήσω πριν πάμε σε όλα αυτά, γιατί είναι πάρα πολλά και αποκλειστικά τα θέματα τα οποία είδατε, που άπτονται τόσο του τηλεοπτικού και του ψυχαγωγικού ρεπορτάζ, όσο και του ενημερωτικού, με θέματα τα οποία συγκλονίζουν, καθώς οι πρωταγωνιστές ανοίγουν την καρδιά τους κάθε μεσημέρι εδώ στο Menios Live. Πρωτίστως όμως, επειδή μου στείλετε πολλά μηνύματα και αύριο φεύγουνε, καταργούνται τα συγκεκριμένα προϊόντα και βγαίνουν στην κανονική τιμή πωλήσεως στην αγορά, όπως σας έλεγα για το Insta Lifting. Έτσι σας λέω για ακόμα μία φορά ότι στο 18238 για τελευταία φορά, για τα επόμενα 10 λεπτά προλαβαίνετε στο 18238 από την Ελλάδα και στο 77787787 από την Κύπρο να αποκτήσετε τώρα. Τώρα όμως θέλω να τηλεφωνήσετε με 1 ευρώ και 60 λεπτά το μήνα επί 12 μήνες, 19,90, να κάνετε κρυολιπόληση, η οποία θα σας αποφέρει τα άμεσα αποτελέσματα. Και τι εννοώ? Αυτά εδώ τα προϊόντα, τα οποία αύριο κυκλοφορούν στην αγορά, τα οποία είναι τα κορυφαία στην Γαλλία και στη Βραζιλία, είναι τα προϊόντα που καταργούν ουσιαστικά τα ενστιτούτα να πάει κρυώνεις, Βιβί. Όχι. Προσπαθώ να γράψει το στυλό. Να γράψει το στυλό. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας πω, νομίζω ότι κρυώνεις αφορά την Κουντέλ. Είμαι κομπλέ, ευχαριστώ. Λοιπόν, για να σας πω, να φύγει ο χρόνος παρακαλώ. Στο 18238 αυτό το προϊόν στη Γαλλία έχει καταργήσει και στη Βραζιλία την κρυολιπόληση. Δηλαδή τη μέθοδο που χρησιμοποιούν οι Γαλλίδες και οι Βραζιλιάνες για να καταπολεμήσουν την κυταρίτιδα, το λίπος και... Λίγο πιο σιγά, παρακαλώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, και κυρίες και κύριοι, αυτό εδώ το προϊόν μπορεί να γίνει δικό σας. Είναι το κρυοτζέλ, το οποίο... μου το έχουν στη συσκευασία για να μην το ανοίξω, αλλά νομίζουν ότι εγώ δεν θα το ανοίξω. Δεν τους ενημέρωσε κάποιος. Δεν ξέρουν, ναι. Όχι. Ξέρουν. Λοιπόν, αυτό εδώ το οποίο καταπολεμάει την κυταρίτιδα, το τοπικό πάχος, κυρίες και κύριοι, που έχει μέσα κισό, ροζ πιπέρι, αγριοκαστανιά, αγριοκαστανιά και ευκάλυπτο, αυτό εδώ το προϊόν μπορείτε να κάνετε, κοιτάξτε το εδώ, κρυολιπόληση από 6 μήνες έως 1 χρόνο, θεραπεία στο σπίτι, θεραπεία, λειτουργία στο σπίτι. Θεραπεία είναι, καλά το λες. Καλά δεν είναι θεραπεία τώρα, γιατί η κρυολιπόληση, μην τρελαθούμε. Μην βαφτίζουμε τώρα, ακούω κάτι παπατζίδες που λένε βλακίες. Δεν λέγεται θεραπεία, λέγεται περιποίηση του σώματός μας. Γιατί υπάρχουν πολλοί απατεώνες που χρησιμοποιούν τις εκφράσεις δερματοθεραπείας, παιδιά, στην εξωτερική εμφάνιση. Υπάρχει εφαρμογή του προϊόντος η οποία μας αλλάζει την εξωτερική εμφάνιση. Η εξωτερική εμφάνιση είναι θέμα αισθητικής. Να χάσουμε δηλαδή αυτά που πάνε άλλοι και κάνουν πλαστικές επεμβάσεις, κρυολιπόληση στα μεγάλα ινστιτούτα. Τους κάνουμε δώρο άλλο ένα προϊόν αξίας 350 ευρώ. Δηλαδή παίρνουν δύο. Ένα με 1,60 ευρώ με το ΦΠΑ το μήνα επί 12 μήνες κάνει 19,90 από 350 ευρώ που πωλείται στην αγορά χωρίς το ΦΠΑ συν άλλο ένα δώρο. Δηλαδή όλα αυτά τα παίρνετε εδώ με 1 ευρώ και 60 λεπτά. Πρέπει να τηλεφωνήσετε γρήγορα στο 18... Να δούμε λίγο το βίντεο στο 18238 από την Ελλάδα και στο 77787787 από την Κύπρο. Για βάλε το βίντεο, σε παρακαλώ, πώς μπορούν να κάνουν κρυολιπόληση στο σπίτι τους. Να δουν σε ποια σημεία καταπολεμά το κρυοτζέλ. Τι έγινε, παιδιά? Να πούμε ότι για κοιλιά, για χέρια, για αγκώνες που είναι πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή στα μπράτσα εδώ πέρα ή στους μυρούς, είναι ιδανική, είναι και ιδανική κρέμα, αλλά δεν χαλάμε χρήματα, δεν πάμε στην ενστιτούτα και ούτε χρόνο Το βίντεο θέλω, παιδιά, που είναι για τα πώς κάνει η κοπέλα την κρυολιπόληση. Τι εννοείτε θα το έχετε και αυτό σε λίγο? Από πού το ψάχνετε? Μάλιστα. Λοιπόν, στο 18238 από την Ελλάδα και στο 77787787 από την Κύπρο, για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Να δώσουμε λίγο την κάρτα, παρακαλώ, πίσω, για να δουν ακριβώς τι κάνει αυτό το προϊόν, γιατί είναι δωρεάν. Εδώ,
Και μπορείτε με 1 ευρώ και 60 λεπτά, οι 200 πρώτοι στα επόμενα 6,5 λεπτά που έχουν μείνει, 1 ευρώ και 60 λεπτά. Κρυολιπόληση δωρεάν στο σπίτι σας. Δωρεάν στο 18238 από την Ελλάδα, 1,60 το μήνα. Πάμε παρακάτω με την καμερούλα. Επί 12 μήνες 19,90 με το ΦΠΑ. Και μαζί παίρνετε δωρεάν άλλο ένα κρυοτζέλ για να κάνετε κρυολιπόληση. Δωρεάν, κυρίες και κύριοι, με δωρεάν κλήση στο 18238 από την Ελλάδα χωρίς χρέωση και από την Κύπρο στο 77-78-77-87. Όλα αυτά τα προϊόντα θα γίνουν δικά σας για τους 200 πρώτους για να αλλάξετε την εξωτερική σας εμφάνιση. Είναι σημαντικό να σας τονίσω να βλέπουμε τις φωτογραφίες, θέλω, οι οποίες βοηθούν, κυρίες και κύριοι, το προϊόν της WB69 που χρησιμοποιείται κατά κόρον. Όχι αυτές τις φωτογραφίες, τις άλλες θέλω. Βοηθάει να αλλάξετε τη σιλουέτα σας χάνοντας πόντους και λίπος σε σημεία που θέλετε ουσιαστικά να μειώσετε το τοπικό λίπος και να χάσετε πόντους από περιφέρεια και μυρούς. Θέλω να σας πω ότι όσοι το πάρετε τώρα, εκτός ότι δίνετε 1 ευρώ και 60 λεπτά ουσιαστικά το μήνα επί 12 μήνες, παιδιά, έχετε βάλει και το air condition, το κρύο. Θα αρχίσει να λειτουργεί με το αίσθημα της δροσιάς, κάνοντας κρυολιπόληση άμεσα στα δύσκολα σημεία που αποθηκεύεται το λίπος, στην κοιλιά, στα μπράτσα και στους μυρούς. Τα παραδείγματα τα οποία βλέπετε είναι συγκλονιστικά, γιατί κάνετε κρυολιπόληση χωρίς να πάτε σε ένα Ινστιτούτο που, για να κάνετε μία φορά κρυολιπόληση που θέλει για ένα χρόνο να κάνετε την κρυολιπόληση, έρση, χρειάζεται ουσιαστικά 5 συνεδρίες το χρόνο. Και πολλά χρήματα. Και πάρα πολλά χρήματα, αν σκεφτούμε και γκουγκλάρουμε στο ίντερνετ, ότι μία κρυολιπόληση κοστίζει έως 2.000 ευρώ. Έως 2.000 ευρώ. Και πονάει κιόλας. Πονάει. Βέβαια. Γιατί μπαίνει μέσα στους ιστούς. Ναι, σου τραβάλλω το δέρμα. Μέσα στο δέρμα μπαίνει. Δεν νιώθεις λίγο το δέρμα σου εκεί πέρα το σημείο, μετά δεν το νιώθεις για μία-δύο ώρες. Είναι πολύ μουρμουδιασμένο. Αλλά έχει πόνο. Δύο ευεργετικές ιδιότητες, παιδιά. Αυτό το κράμα, αυτός ο συνδυασμός όλων αυτών των στοιχείων που ανέφερε ο Μένιος βοηθάει στο να έχουμε αυτή την αίσθηση αφενός δροσιάς και αφετέρου διάλυσης όλων αυτών των λιπαποθηκών που έχουμε. Γιατί το σημαντικό είναι αυτό, αυτό το κάψιμο που νιώθουμε. Ουσιαστικά αντιδρά ο οργανισμός μας σε αυτά τα συστατικά. Αυτά είναι τα παραδείγματα ακριβώς τα οποία θέλω να δείξουμε σε μπροστινή εικόνα. Γιατί αυτή η κρυολιπόληση την παίρνουμε 1 ευρώ και 60 λεπτά το μήνα. Το μήνα. Δηλαδή κοστίζει το μήνα λιγότερο από τον ημερήσιο καφέ που πληρώνεται. Ο καφές κοστίζει 1,70 να πιούμε ένα καφέ και εδώ με 1,60 το μήνα με το ΦΠΑ μπορεί να κάνετε μια κρυολιπόληση για ένα χρόνο με 20 ευρώ. Κρυολιπόληση μόνη σας στο σπίτι. Στο 18238 από την Ελλάδα και από την Κύπρο στο 77-78-77-87. Επειδή είναι πολύ συγκεκριμένα τα λεπτά και επειδή παίρνετε δωρεάν άλλο ένα προϊόν και θα δείτε αμέσως τώρα πώς μπορείτε μόνοι σας να κάνετε κρυολιπόληση στο σπίτι, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Βλέπετε εδώ τα παραδείγματα στο πώς βοηθάει στις ευεργετικές ιδιότητες και φαίνεται ότι τα πρώτα αορατά αποτελέσματα είναι ως μία ώρα. Θέλω να σας πω ότι μπορείτε να χάσετε έως 2,5 πόντους με την τακτική χρήση. Τοπικά, έτσι, σε κάθε τοπικά σημείο. Τοπικά, σε κάθε σημείο που έχετε πρόβλημα. Το βλέπουμε εδώ το παράδειγμα. Δεν είναι ένα απλό πράγμα. Μπορείτε να το ελέγξετε, κυρίες και κύριοι, και πρέπει να το ελέγξετε τώρα, γιατί όχι μόνο παίρνετε δωρεάν την κρυολιπόληση, αλλά όλο αυτό μπορεί να γίνει δικό σας πολύ εύκολα. Να ξαναδείξουμε λίγο τις τιμές για να καταλάβει ο κόσμος και θα σας δείξω εδώ και τις φωτογραφίες. Αυτό ουσιαστικά
είναι το κρυοτζέλ, η κρυολιπόλυση κατοίκων. Χωρίς μηχανήματα, μόνοι σας. Είναι πολύ σημαντικό. 1 ευρώ και 60 λεπτά. Εδώ είναι, κυρίες και κύριοι, το μήνα. Επί 12 μήνες, εδώ είναι με το ΦΠΑ η τιμή, 19,90. Όχι την ημέρα που κάνει ο καφές, το μήνα. Και δωρεάν άλλο ένα. Αύριο τελειώνουν, βγάζω άλλα προϊόντα και πολλούνται στην αγορά 350 ευρώ. Είναι κορυφαία αυτά τα προϊόντα στη Γαλλία και στη Βραζιλία και εμείς σας δίνουμε άλλο ένα δώρο. Όσοι τηλεφωνήσετε και προλάβετε, να φύγουν άλλα 10 λεπτά στο 18238 από την Ελλάδα και στο 77787787 από την Κύπρο. Αυτά τα προϊόντα έρχονται στο σπίτι σας, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και αν μας παρακολουθείτε και αν είστε σήμερα, τελευταία μέρα, πριν εξαφανιστούν αύριο, οι 200 ήδη τα παραγγείλατε μέσα στα 10 λεπτά. Πάμε για τους επόμενους οι οποίοι θέλουν να πάρουν τα συγκεκριμένα προϊόντα. Διεκδικείτε να μπείτε και δωρεάν στην κλήρωση για αυτό το υπέροχο αμάξι, το Volkswagen, το Move Up, αξίας 11.500 ευρώ και η συμμετοχή σας δωρεάν για το αμάξι. 18.238, 1 ευρώ και 60 λεπτά. Σκεφτείτε, όχι το μήνα, την ημέρα δίνεται παραπάνω για ένα καφέ. Άρα εδώ με 1,60, δηλαδή με 0,05 λεπτά την ημέρα, κάνετε κρυολιπόλυση για ένα χρόνο, όταν σε Ινστιτούτα πληρώνετε για τη μία φορά την επίσκεψη της κρυολιπόλυσης με πόνο, όπως είπαμε τα κορίτσια, δίνετε 2.000 ευρώ μετρητά. Εδώ τα αποτελέσματα που θα εμφανιστούν στη θέση που είναι το πρόσωπό μου, θα δείτε οι φωτογραφίες αυτές, οι οποίες κάνουν πραγματικά θαύμα. Εδώ κοιτάξτε τι γίνεται. Πραγματικά αποτελέσματα. Έχει γίνει ένας πανικός στο τηλεφωνικό κέντρο γιατί παίρνουν για τη συμμετοχή για το αμάξι. Το πανάκριβο αμάξι μας δωρεάν. Δεν πληρώνουν τίποτα τώρα, παιδιά. Στα λεπτά γρήγορα να προλάβετε. Είναι δωρεάν το τηλέφωνο, δεν χρεώνεστε. Θα πάρω τηλέφωνο εγώ για να το δείτε, να ακούσετε μάλλον. Τηλεφωνήστε στο 18238 από την Ελλάδα. Αυτό ήταν. Δεν χρεώνεστε τίποτα απολύτως. Επαναλαμβάνω, παίρνετε αύριο, τελειώνουν, φέρνουν άλλα προϊόντα, βγαίνουν, κυκλοφορούν κανονικά στα καταστήματα στην Ελλάδα. Αυτό το προϊόν στη Γαλλία έχει σώσει και στη Βραζιλία πάρα πολλούς ανθρώπους, αλλά είναι πολύ ακριβό προϊόν, γιατί κοστίζει 350 ευρώ. Εδώ παίρνετε, κοιτάξτε εδώ το αποτέλεσμα αυτής της φωτογραφίας που είναι χαρακτηριστική. Φέρτε την full screen την προηγούμενη φωτογραφία. Στο 18238, εδώ κοιτάξτε τι έκανε ένας άνθρωπος που έκανε κρυολιπόλυση με τον τρόπο που θα παίξει στο βίντεο την κρυολιπόλυση στο σπίτι, χωρίς να πάει σε κανένα κέντρο αισθητικής, κάνοντας μόνος του με συστηματική θεραπεία. Με 0,05 λεπτά την ημέρα. Σκεφτείτε ότι αυτό το αποτέλεσμα, δείτε πώς να κάνετε την κρυολιπόλυση σπίτι σας. Παιδιά, γρήγορα όμως τηλεφωνήστε. Εδώ κοιτάξτε, η κρυολιπόλυση λοιπόν γίνεται στο σπίτι σας, χωρίς να κάνετε τίποτα παραπάνω. Καταπολεμά και το λίπος, καταπολεμάει την κυταρίτιδα, μειώνει την περιφέρεια. Είναι σημαντικό να το κάνετε τώρα το τηλεφώνημά σας, στο 18238 δωρεάν. Μπαίνετε στην κλήρωση και για τα μάξι δωρεάν. Δηλαδή, και σας δίνουμε δώρο 350 ευρώ. Ένα είναι ένα δώρο, να δούμε την κάρτα. Εδώ πέρα λοιπόν, όπως βλέπετε, δωρεάν. Παίρνετε την κρυολιπόλυση κατοίκων. Παιδιά, τελειώνει ο χρόνος. Τηλεφωνήστε τώρα, μετά θα το πληρώσετε από αύριο. Αλλάζουμε προϊόν γιατί κυκλοφορεί κανονικά στα μαγαζιά. Και ουσιαστικά εσείς πληρώνετε 1 ευρώ και 60 λεπτά το μήνα. Επί 12 μήνες, 19,90 με το ΦΠΑ, 20 ευρώ και έρχεται στο σπίτι σας. Ελάτε γιατί είναι τα τελευταία 6 λεπτά. Και όσοι πάρετε τώρα με 1 ευρώ και 60 λεπτά, δωρεάν κλήση στο 18238 και από την Κύπρο στο 77787787, διεκδικείτε και τη συμμετοχή σας για το υπέροχο αμάξι. Το Volkswagen Move Up αξίας 11.500 ευρώ. Και η συμμετοχή δώρο, αν είστε μέσα στους τυχερούς αυτή την προσφορά, αύριο αλλάζουμε προϊόν και μπορείτε να το πάρετε τώρα.
τα αποτελέσματα της κρυολιπόλυσης. Πάρα πολλοί κόσμος έχει προσπαθήσει να πάει σε Ινστιτούτα και έχει δώσει μια περιουσία και εσείς θα το κάνετε δωρεάν στο σπίτι σας, χωρίς χρέωση. 1 ευρώ και 60 λεπτά σημαίνει ότι κάθε μέρα που το χρησιμοποιείτε ξοδεύετε 5 λεπτά του ευρώ. Διαιρέστε το 1,60 επί 31 ημέρες. Και είναι μέσα και το ΦΠΑ. Χωρίς ταλαιπωρία, οι φωτογραφίες μπροστά, ένα είναι ένα δώρο, γιατί σας κάνουμε δώρο και 350 ευρώ. Το δεύτερο κρυοτζέλ για να έχετε μια θεραπεία για έναν ολόκληρο χρόνο. Τα τελευταία 5 λεπτά θα μεγαλώσει το ρολόι για να προλάβετε να τα πάρετε τώρα και τη συμμετοχή σας για τα μάξι. 18-2-38 από την Ελλάδα. Όταν θα φύγουν αυτά τα τελευταία 5 λεπτά, δεν υπάρχει άλλο. Μετά θα τα αγοράσετε 350 ευρώ το καθένα. Τώρα σας το δίνουμε. 1 ευρώ και 60 λεπτά την ημέρα, το μήνα, δηλαδή 5 λεπτά την ημέρα. 5 λεπτά του ευρώ. Τι είπες? 5 λεπτά του ευρώ. 5 λεπτά, 5 cents. 5 cents, παιδιά, θα ξοδέψετε για να κάνετε κρυολιπόληση κατοίκων. 5 cents την ημέρα βγαίνει η διαίρεση. Το μήνα, 1 ευρώ και 60 λεπτά, έναν χρόνο, 19,90 και δωρεάν 350 ευρώ. Πάμε να φύγει ο χρόνος και η συμμετοχή για το αμάξι, αυτό το οποίο βλέπετε, δωρεάν. 18-2-38 χωρίς χρέωση από την Ελλάδα και από την Κύπρο στο 77-78-77-87. Παιδιά, καλέστε τώρα, τελειώνει ο χρόνος. Οι πιο γρήγοροι στα τελευταία 5 λεπτά θα είναι αυτοί που θα πάρουν τα προϊόντα, το δωρεάν προϊόν και το άλλο προϊόν 1 ευρώ και 60 λεπτά το μήνα, 5 cents του ευρώ την ημέρα. Εδώ κοιτάξτε τα συγκλονιστικά αποτελέσματα της κατοίκων κρυολιπόλυσης. Αυτά τα προϊόντα δεν ξανάγινε να δοθούν σε δωρεάν τιμή. Και με δωρεάν κλήση ούτε το τηλέφωνο δεν πληρώνετε. Δωρεάν λοιπόν από την Ελλάδα στο 18-2-38 και από την Κύπρο στο 77-78-77-87. Πρέπει να προλάβετε γρήγορα. Είναι 4 τελευταία λεπτά. Δεν θα έχω για μετά, θα κυκλοφορήσει 350 ευρώ και σας παίρνετε όλα αυτά εκεί. Δείξτε τα προϊόντα, όλα αυτά γίνονται δικά σας. Σκεφτείτε ότι το καθένα στη Γαλλία και στη Βραζιλία έχει 350 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. Εδώ λοιπόν, το προϊόν το συγκεκριμένο, το οποίο βοηθάει να αλλάξετε σιλουέτα χάνοντας πόντους και λίπος, από την περιφέρεια του μυρού, στην κοιλιά, τα μπράτσα, είναι το προϊόν που με 1 ευρώ και 60 λεπτά το μήνα σας αλλάζει τη ζωή. Διεκδικείτε να πάρετε άλλο ένα δωρεάν. Δεν το πληρώνετε. Σας δίνουμε άλλο ένα δώρο. Με 20 ευρώ το χρόνο που σημαίνει 1 ευρώ και 60 λεπτά το μήνα. Κρυολιπόληση κατοίκων. Και μπορούμε να βλέπουμε πώς κάνουμε την κρυολιπόληση στο σπίτι μας, η οποία είναι πάρα πολύ απλή, γιατί τα αποτελέσματα είναι ορατά την πρώτη ώρα κιόλας. Εδώ βλέπετε πόσο εύκολα γίνεται η κρυολιπόληση με απλές κινήσεις. Γιατί βοηθάει τα συστατικά που έχει, το ροζ πιπέρι, η αγριοκαστανιά, ο κισός, ο ευκάλυπτος. Εδώ κοιτάξτε τι κορμί μπορείτε να κάνετε. Βλέπουμε εδώ πώς γίνεται η κρυολιπόληση κατοίκων. 2,5 λεπτά θα τελειώσουν. Μετά θα το πληρώσετε 350 ευρώ. Είναι η τελευταία μέρα που το φέρνουμε σήμερα αυτό. Πάμε, παιδιά. 2,5 λεπτά τελευταία. Και η συμμετοχή για τα μάξι δώρο. Εδώ κοιτάξτε τι πρέπει να κάνετε. Με τη μεζούρα μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα. Στην πρώτη ώρα. Ο δυόσμος, η μέντα, η κρυοθεραπεία, η κρυολιπόληση, το ροζ πιπέρι σε όλα τα σημεία του σώματος, τα αποτελέσματα είναι το πριν και το μετά που θα δούμε στις φωτογραφίες, ισχωρούν μέσα στο σώμα σας. Για να δείτε πώς ήταν κάποιοι άνθρωποι και πώς γίνανε. Μπροστά οι φωτογραφίες, παρακαλώ. Εδώ λοιπόν, με 1 ευρώ και 60 λεπτά τον μήνα, κάνετε κρυολιπόληση δωρεάν. Εδώ, Λία, τα παραδείγματα είναι συγκλονιστικά.
Είναι απίστευτο το πώς μπορεί μία κρέμα να δώσει αυτό το αποτέλεσμα χωρίς να έχουμε βγει από το σπίτι, χωρίς να έχουμε χαλάσει καθόλου χρήματα, γιατί όταν λέμε με 5 λεπτά, με 5 λεπτά ή με 1,60 το μήνα, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι χρήματα αυτά. Δηλαδή, δύο καφέδες να πάρεις, έχεις υπερβεί το ποσό. Την ημέρα δύο καφέδες. Την ημέρα. Δεν λέω για το μήνα. Βέβαια. 5 λεπτά την ημέρα είναι, αν διαιρέσει το 1,60. Δια του 31 ημέρες. Και το σημαντικό είναι ότι το είπαμε και χθες, το λέμε και το τονίζουμε και είναι η τελευταία μέρα που δίνουμε αυτή την τελευταία. Έχει 350 ευρώ το προϊόν. Ακριβώς. Είναι κορυφαίο στη Γαλλία και στη Βραζιλία. Έχει καταργήσει το να πηγαίνει ο καθένας να κάνει συνεδρίες κρυολιπόλησης. Να πούμε ότι για κάθε σημείο χρειάζεται 400 ευρώ και είναι μία συνεδρία. Οπότε, αν κάνουμε 4 συνεδρίες, είναι 1.600 ευρώ. Εάν θέλουμε όλα τα σημεία για να πούμε ότι το καλοκαίρι βγαίνουμε και δεν έχουμε μπράτσα, δεν έχουμε μυρούς έτσι όπως τους βλέπουμε και δεν μας αρέσουν, ή είναι μπράτσα, κοιλιά, είναι, τι άλλο, είναι μυρί. Εδώ κοίτα, κοίτα αποτελέσματα. Βέβαια. Η κοιλιά, για να βέβαια δούμε την κάρτα. Εδώ, αυτό, φέρ' το μπροστά. Να θυμίσω βέβαια για όσους δεν το ξέρουν ή να το πω, ότι οι γυναίκες που έχουν κάνει κεσαρική όπως έχω κάνει και εγώ δυσκολεύονται πάρα πολύ στο θέμα της κοιλιάς, γιατί δεν είναι μετά από χειρουργείο. Οπότε οτιδήποτε έχει να κάνει με μαχαίρι και με νηστέρι δεν γίνεται. Δεν εδώ, να το, εδώ. Λοιπόν, εκεί εδώ ήτανε, κοίτα παραδείγματα. Εκεί ήταν. Είδα μια τομή. Λοιπόν, στην προηγούμενη φωτογραφία, ναι. Παιδιά, πάρτε τηλέφωνο, τελειώνει. 350 ευρώ θα το πάρετε, όχι. Και δεν θα σας κάνουμε δώρο. Εδώ είναι δωρεάν τώρα. 18-238 από την Ελλάδα. Καλέστε με δωρεάν κλήση και πάρτε το προϊόν. Ένα ακόμα σας κάνουμε δώρο. Εδώ κοίτα. Να τη τομή. Εδώ. Εδώ είναι μια γυναίκα η οποία έχει κάνει τομή, έχει κάνει κεσαρική από ό,τι καταλαβαίνω. Και βλέπουμε το αποτέλεσμα, πώς έχουν φύγει πόντι και από τη μέση αλλά και από την κοιλιά. Που είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε. Και φαίνονται και οι κοιλιακοί. Και πώς η γυναίκα είχε ωραίο σώμα, αλλά με τη διατροφή και με τη μία άσκηση, πώς έγινε. Είναι η πρώτη φωτογραφία. Ενώ η δεύτερη, με την τοποθέτηση της κρέμας. Και αυτό που λέμε εδώ πέρα είναι να γίνεται μασάζ, να την αφήνετε για να αναδυθούν όλα τα συστατικά και να βάλετε διαφάνεια. Να δούμε λίγο την κάρτα με το 1,60 ευρώ. 18-238 από την Ελλάδα. Παιδιά, είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα για να προλάβετε να το πάρετε δωρεάν. Άλλη μία συσκευασία αξίας 350 ευρώ δώρο. Μία κρυολιπόληση για ένα χρόνο κοστίζει πάνω από 10.000 ευρώ. 5 συνεδρίες για το κάθε σημείο. Για το κάθε σημείο. Για το κάθε σημείο. Εδώ ουσιαστικά με 1 ευρώ και 60 λεπτά παίρνετε το ένα προϊόν. Το μήνα 1,60, το χρόνο 20 ευρώ και παίρνετε δωρεάν άλλη μία συσκευασία αξίας 350 ευρώ. Είναι συγκλονιστικό, είναι δωρεάν. Συμμετέχετε και στην κλήρωση για τα μάξη αξίας 11.500 ευρώ δωρεάν για το Volkswagen, το Move Up. Δωρεάν μπαίνετε και στην κλήρωση του αυτοκινήτου. 18-238 από την Ελλάδα. 77-78-77-87 από την Κύπρο. Αλλά αυτά τα προϊόντα, η κάρτα την οποία θα δούμε, το ξανατονίζω, τα παίρνετε 1 ευρώ και 60 λεπτά το μήνα επί 12 μήνες που θα το χρησιμοποιήσετε. 20 ευρώ με το ΦΠΑ. Έρχεται στο σπίτι σας από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και να μας βλέπετε και παίρνετε δωρεάν άλλο ένα αξίας 350 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. Θέλω, είναι τελευταία λεπτά, δευτερόλεπτα ουσιαστικά, γιατί πρέπει να δώσετε την ευκαιρία στον εαυτό σας να κάνετε κρυολιπόληση με 1 ευρώ και 60 με 1 ευρώ και 60 δευτερόλεπτα, δηλαδή. Με 60 λεπτά. Και να διεκδικήσετε και τη συμμετοχή να μπείτε στην κλήρωση για το αυτοκίνητο. Με την συμμετοχή σας με την κρυολιπόληση. Παιδιά, τελειώνουν τα προϊόντα, μετά θα τα πληρώσετε 450 ευρώ το καθένα. Λοιπόν, σε λίγο. Λοιπόν, πάμε λίγο στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, γιατί τελείωσε η εκπομπή της Ελένης Τσολάκη, τελειώνει σήμερα. Ναι, είναι σήμερα η τελευταία μέρα. Ρίχνει αυλαία μετά και την τελευταία παράταση που πήρε πριν από ένα μήνα. Να πούμε ότι η Ελένη Τσολάκη της ανακοινώθηκε ουσιαστικά από χθες ότι έχει ολοκληρώσει
την συγκεκριμένη εκπομπή, η οποία συγκεκριμένη εκπομπή νομίζω ότι πήρε παράταση, πολύ περισσότερο χρόνο και είχαν πολύ μεγαλύτερη υπομονή από ό,τι θα έπρεπε στον Α, τουλάχιστον αυτό λένε κάποιες φωνές στους διαδρόμους του καναλιού. Αυτό το οποίο έχει ξεχωριστή σημασία και πρέπει να το πούμε, είναι ότι ο σταθμός έδωσε στην Τσολάκη και τον χρόνο και το περιθώριο, αλλά και τον Κώστα Τσουρό τους τελευταίους δύο μήνες, προκειμένου να βοηθήσει ως αρχισυντάκτης την εκπομπή σε καθημερινή βάση, κάτι το οποίο βεβαίως δεν το κατάφερε. Καθώς η εκπομπή δεν κατάφερε, παρά την μεγάλη πάσα που έπαιρνε από την Ελένη Μενεγάκη, να κρατήσει τουλάχιστον διψήφιες αποδόσεις. Η Ελένη Μενεγάκη έχει ανεβάσει πλέον τα ποσοστά, δεν είναι σαν τα ποσοστά τα οποία βλέπαμε στο παρελθόν πολικών θερμοκρασιών. Σωστό είναι αυτό που λες, μιας και το κλείσιμο του Μέγκα έδωσε στην Ελένη Μενεγάκη κυρίως νούμερα τηλεθέασης τα οποία τα είχε χάσει επειδή πολλοί κόσμος είχε βαρεθεί. Έβλεπε τις επαναλήψεις. Ναι, ήθελε να βλέπει επαναλήψεις και δεν έβλεπε πλέον Μενεγάκη. Άρα σήμερα ουσιαστικά σήμερα ρίχνει αυλαία. Σήμερα ρίχνει αυλαία. Τελειώνει και η συνεργασία της από τον Α. Όχι. Η συνεργασία της συνεχίζεται μέχρι το τέλος της σεζόν, εξ όσων γνωρίζω. Αυτό το οποίο θα έλεγα ότι κάνει πιο βαριά την ατμόσφαιρα είναι ότι η ίδια η Ελένη Τσολάκη νιώθει πως πολλά πράγματα τα οποία είχε από το κανάλι, παροχές από το κανάλι, δεν είναι σίγουροι αν θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Όπως για παράδειγμα η αδυναμία που της είχε η διοίκηση και η ιδιοκτησία του καναλιού, το γεγονός ότι την πίστευε δηλαδή και ότι της έδωσε δύο προϊόντα, σας θυμίζω, και πέρσι είχε ένα τέτοιο το απόγευμα, το οποίο δεν είχε πάει καλά, αλλά παρόλα αυτά έβγαλε τη σεζόν. Φέτος τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Δυστυχώς για την Ελένη και για την ομάδα. Όχι, δυστυχώς θα πληρώνεται. Μισό λεπτό. Ναι, παραμένει στο μέλλον. Για τα παιδιά με τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι, για την ίδια δεν έχει πρόβλημα. Ούτε οι άλλοι θα έχουν, γιατί όλοι έχουν συμβάσει οι οποίες λήγουν το καλοκαίρι. Δεν ξέρω για τους άλλους αν ισχύει. Εγώ γνωρίζω ότι όλο το πάνελ έχει συμβάσει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, το οποίο δεν σπάει. Άρα θα κάθονται, Λιάγκας, καλή ώρα. Ναι, ή θα τους απορροφήσει κάποια άλλη εκπομπή. Προφανώς. Ή θα τους απορροφήσουν σε άλλες εκπομπές. Σας άρεσε η εκπομπή της Ελένης Τσολάκη? Δεν υπήρχε λόγο ύπαρξης. Λία. Πολύ σκληρό αυτό. Ο καθένας κάνει την προσπάθειά του. Ήθελε να κάνει μια τέτοια εκπομπή. Απλά θεώρησα ότι επειδή τα έλεγε στα Ματίνα το πρωί, ήταν σαν να βλέπουμε το ίδιο προϊόν με άλλη παρουσιάστρια. Και... άσχημη βερζιό. Επειδή δεν το έχω δει, έκανε μια εκπομπή τη Σταματίνα στο τέλος. Ήταν στο πάνελ τη Σταματίνα και μετά η Ελένη έκανε τη δική τη. Αλλά ήταν σαν κάναμε. Πάνω κάτω να είναι η ίδια εκπομπή. Βέβαια, όλοι ο καθένα. Η Ελένη Τσολάκη δεν είναι αυτή που κατέκρινε αυτό που κάνει. Γιατί ο κ. Μακαλιά. Και ο Μακαλιά επίση. Ναι. Και ο Μακαλιά. Ναι. Αλλά για να κάνει δεν είχε κράξει εμένα ο Μακαλιά και έλεγε ότι κάνω gossip και κίτρινε εκπομπέ. Αλλά ανάγκε. Και... όχι, επειδή τώρα μου θύμισε αυτό το περιστατικό, κάτι θα το ξαναθυμηθώ λίγο. Έτσι θα το ξαναπάρω τώρα από την αρχή. Ανάγκα και ο Μακαλιά δεν είναι αυτό που είχε βγει δημόσια και είχε πει ότι κάνω κίτρινε gossip εκπομπέ. Εννοείται. Ο κύριο Μακαλιά τι κάνει εκεί. Αυτό έκανε τον τελευταίο μήνα. Σχολίαζε δηλαδή τα τηλεοπτικά δρόμενα. Οι αρχαίοι λένε ανάγκα και θεοί πείθονται. Ό,τι έχει να κάνει που με σημαίνει γκόσυπ, στην Αθηνά με και ίντρικα, που σημαίνει... ήταν η καθημερινή θεματολογία αυτής της εκπομπής. Προσπαθούσαν να δώσουν και ένα χαρούμενο τόνο. Η βιομηχανία του gossip, καλός ή κακός, είναι βιομηχανία εκατομμυρίων. Να το καταλάβουν πρέπει κάποιοι, να το έχεις για να μπορείς να το κάνεις. Δεν είναι απλά βγήκαμε και λέμε πέντε ατάκες. Ή το έχεις ή δεν το έχεις. Εγώ θα πω δύο πράγματα, Τζον. Πρώτον, η Ελένη Τσολάκη είναι πάρα πολύ καλή ως δεύτερη. Γιατί πολλοί άνθρωποι θέλουν να βγουν πρώτοι μπροστά, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορούν. Και το δεύτερο είναι ότι κανένας από την ομάδα εκεί που σχολιάζει. Εκεί, το μπορεί ή δεν μπορεί κάποιος, για να μην μπούμε τόσο πολύ εμείς. Ναι. Άσχετα αν υπάρχει μια δημοσιογραφική, νομίζω ότι ο κόσμος το αποτυπώνει μεταξύ μας. Αυτό αποδεικνύεται. Το αποτελέσματος αναφέρομαι. Ναι. Στο αποτέλεσμα αναφέρομαι έτσι. Γιατί και η περσινή χρονιά πρώτη ήταν στο τηλεπαιχνίδι. Ένα κακό τηλεπαιχνίδι βέβαια. Και η φετινή ήταν πάλι πρώτη. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι τόσο η Ελένη Τσολάκη αλλά και η ομάδα της δεν είχε κάτι να μας πει. Ορίστε. Αυτόματα ο. Δηλαδή, πόσο Μακαλιάς θα μπορεί να σχολιάσει ένα gossip θέμα που αφορά σε μια θεατρική παράσταση. Πείτε μου. Μπορεί. Ο δεν μπορεί. Που θα μπορούσε εκεί πώς μπορεί να κάνει κάτι. Και πάλι δεύτερο ήταν ο Κουντάρας. Ποτέ. Ποτέ δεν το είδα. Έλλη. Δεν το βλέπα. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Εκτός Α, ο Άκης Πεδρετζίκης. Περικοπές Νάσο. Στο Νάσο Μπλοκ έχει ένα. Πού μπορούμε να δούμε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ. Γιατί έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Γιατί μιλάει και για χρήματα τα οποία ενόχλησαν τον Άκη Πεδρετζίκη. Στο Νάσο Μπλοκ. Νάσο, λοιπόν, είχε ένα αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ σχετικά με την απομάκρυνση. Γιατί αυτό το σενάριο που πέρσι φεύγει, μένει, φεύγει, μένει, φεύγει, μένει,
Τι θα γίνει με τον Άκη Πετρετζίκη? Λοιπόν, ο Άκης Πετρετζίκης είναι το πρώτο, από ό,τι φαίνεται, θύμα των μεγάλων περικοπών που αναμένεται να γίνουν στον Α. Γιατί ο Άκης Πετρετζίκης είχε υπογράψει με την κυρία Σασλόγλου, την πρώην διευθύντρια προγράμματος του καναλιού, και μάλιστα για να τον πάρει του είχε δώσει τότε γη και είδωρ και για το Kitchen Lab και για το Bake Off. Δυστυχώς και τα δύο προϊόντα ήταν μέτρια σε αποδόσεις, δεν ήταν αυτό που περίμεναν, γιατί ο Α έστησε δύο εμπορικά ουσιαστικά προϊόντα με σκοπό να πάρει λεφτά από την ελεύθερη αγορά και από τη διαφήμιση, κάτι το οποίο δεν πέτυχε γιατί δεν υπήρχαν νούμερα τηλεθέασης. Μαθαίνω λοιπόν ότι ο Άκης Πετρετζίκης εκλήθη. Έκανε το κυριακάτικο show, το Bake Off, ναι, και το Chicken Lab που έκανε μόνος του. Kitchen Lab, kitchen. Συγγνώμη, Chicken είπα. Τι Chicken, τι Kitchen, όλο κοτόπουλα μαγείρευε, τέλος πάντων, γι' αυτό μπερδέστηκα. Kitchen, πεθαίνω. Τι Kitchen. Λοιπόν, το σίγουρο είναι ότι ο Άκης Πετρετζίκης είναι σε ένα μεγάλο... Ήταν επανάκριβος. Οι παραγωγές ή ο ίδιος. Και ο ίδιος. Και ο ίδιος και οι παραγωγές. Σαν αμοιβή εννοείς παρουσιαστή. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, γιατί θυμόσαστε πριν από 1,5 χρόνο, όταν είχε γίνει το θέμα της μεταγραφής του από τον Sky. Θυμόσαστε, φαντάζομαι, ότι είχε φύγει από τον Sky γιατί δεν είχε δεχτεί κάποια λεφτά. Και τότε μπήκε σε Σασλόγλου στην εξίσωση και του έκανε την πρόταση με τα λεφτά που ήθελε για να πάει για δύο παραγωγές, έτσι ώστε να εξισορροπήσουν λίγο τα χρήματα που παίρνει σε δύο διαφορετικές εκπομπές. Όμως παρόλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, το τέλος της χρονιάς, τη σεζόν δηλαδή, εκεί γύρω στα τέλη του Ιούνιου, θα είναι και το τέλος της συνεργασίας του Άκη Πετρετζίκη. Υπάρχει μόνο ένα σενάριο που οφείλω να το καταθέσω, γιατί το ρεπορτάζ μου είναι χθεσινοβραδινό. Σε περίπτωση που ο Άκης Πετρετζίκης δεχτεί να συνεχίσει ως κριτής στο MasterChef. Το πλάνο. Όχι, κρέμα που έβλεπα που έφτιαξε. Ναι. Μαρέγκα δεν ήταν, τι Μαρέγκα πρέπει να ήταν. Ναι. Λοιπόν, ξέρει να τη φτιάχνει καλά τη Μαρέγκα. Τη χτυπάει καλά τη Μαρέγκα, λοιπόν, ο Άκης Πετρετζίκης. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι υπάρχει ένα σενάριο που τον θέλει να είναι στο MasterChef του χρόνου, διότι όπως γνωρίζετε πλέον πάρα πολύ καλά, με αυτό το consortium που έγινε μεταξύ της οικογένειας Βαρδινογιάννη και του Δημήτρη Κοντομινά, θα υπάρξουν, μπορεί να υπάρξουν και άλλες μετακινήσεις άρα προσώπων. Άρα δηλαδή ουσιαστικά θα κάνεις αυτά, αλλά θα κάνεις και αυτό για να... Όχι, τα κόβεις αυτά και αν θες να μείνεις, μπορείς να κάνεις αυτό. Αυτό του είπανε. Α, τελεσίγραφο. Εντελώς. Όχι τώρα, μόλις τελειώσει. Μόλις τελειώσει χρονιά. Να πούμε πολλά φιλιά στη Βασιλική Ανδρίτσου που έγινε μαμά τώρα. Τώρα. Πολλά φιλιά. Να σας ζήσει. Να σας ζήσει τη Βασιλική, κοριτσάκι. Τώρα μόλις μου το στείλανε. Να είναι καλά. Λοιπόν... Λοιπόν, να προχωρήσουμε παρακάτω. Λοιπόν, έχω μάθει ότι η χυλόπιτα, Έλλη, για να μην στεναχωριέσαι, μπορεί να τη ρίχνουν και άλλοι. Εγώ γιατί στεναχωριέμαι? Όχι, λέω. Βιβί, και εσύ για χυλόπιτες. Καλά, και έχω φάει και έχω ρίξει. Όλα αυτά είναι παιδιά. Όλα αυτά είναι δυνατόν. Μην στεναχωριέστε, γιατί παιδιά, μπορεί ο Ατζού να έχει πάρα πολλά λεφτά. Αλλά έφαγε και αυτό τη χυλόπιτα. Έφαγε τη χυλόπιτα. Και από άντρα κιόλα. Και για να μην παρεξηγηθώ, να σου πούμε ήδη. Γιατί είναι και μεσημέρι. Έτσι. Για πες τα καλά. Να είμαστε συγκεκριμένοι, τι λέμε. Λοιπόν. Έφαγε χυλόπιτα ο Ατζούνι Λίτζαλη από τον Ντάνο Ιντερνάσιοναλ. Έφαγε χυλόπιτα από τον Γιώργο Αγγελόπουλο, συγγραφέα πλέον. Τι είναι? Δεν ξέρεις ότι 28 Φεβρουαρίου κυκλοφορεί το βιβλίο του. Με τα βιώματά του. Στο έχω πει εγώ. Κλαίει η μάνα του Παπαδιαμάντη, του νεκρού. Με τα πια. Το έγραψε ο ίδιος. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας πω ότι τηλεοπτικά ο Ντάνος κούνα το κεφάλι σου, γιατί και εγώ το κούνησα όταν το έμαθα. Έτσι, έτσι. Okay. Λοιπόν. Τέλος, θα βγάλω εγώ βιβλίο που έχω και αποδείξεις. Ρε Πετρούλα Κωστίδου, έκανε ολόκληρο βιβλίο στο εξωτερικό. Βιβλίο, θέλω να εκδώσω το βιβλίο μου. Ναι. Πόσο καιρό. Αλλά εγώ δεν θα βάλω. Εγώ θα σε προκαλούσα να εκδώσεις τα μηνύματα στο κινητό σου. Όλα θα μπουν μέσα. Όλα τα κουμπάκια. Όλα αυτά θα μπουν μέσα στο κινητό. Στο βιβλίο. Απλά όταν το εκδώσει, μετά να εξαφανιστούμε, λέω. Όχι, εγώ λέω να εξαφανιστούμε πριν το εκδώσετε. Ναι, μπράβο, και πριν. Πριν το εκδώσετε. Μάλιστα. Είναι και συγγραφέας. Βεβαίως και είναι συγγραφέας ο κύριος Αγγελόπουλος. Να κάνω μια ερώτηση. Ο κύριος Ντάνος Αγγελόπουλος. Ναι. Ποιο είναι το επάγγελμά του? Κοίταξε, ήταν. Το πραγματικό επαγγελμά. Δεν ξέρω, γιατί όταν το ρωτάνε αν είναι ηθοποιός, λέει δεν είναι ηθοποιός. Εγώ ξέρω ότι. Όχι. Πείτε μου τι ήταν πριν. Ήταν στη Σκιάθο. Βενζινάδικο είχε. Δούλευε υπάλληλος βενζινάδικου. Έβαζε βενζίνη σε jet ski. Ήταν δάσκαλος jet ski. Ήταν πορτιέρης σε μαγαζί. Ήταν γυμναστής. Ήταν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Είναι και ηθοποιός τώρα, αλλά ο ίδιος δεν είναι. Ήταν πριν, λέω. Αυτά που ήταν πριν. Και παίξει reality. Πριν. Όχι, πριν και από αυτό. Ήταν βενζινάς. Ήταν δάσκαλος. Ήταν ποδοσφαιριστής. Ήταν γυμναστής. Και πορτιέρης. Και πορτιέρης παράλληλα. Μαζί με τον πορτιέρη κάνεις και μια συγγραφή. Να πει τι. Να πει βιωματικά, λέει, όσα έχει ζήσει μέχρι τώρα και με ομό τρόπο.
Με ομόλογα. Δεν μπορεί να έχει ζήσει. Η γραφή ήταν αυτό. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, μπορεί η ζωή του με τη Μάνικα όταν ήταν στο Βενζινάδικο να έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Μπορεί να έχει δει πράγματα στο Βενζινάδικο που δεν τα έχουμε δει. Τι να πω. Ότι θα πάρουμε το βιβλίο να διαβάσουμε τις δυνατές συγκινήσεις που έζησε μέσα στο στημένο Survivor με ξεπερνάει. Ο τίτλος τι θα είναι. Αν όμως βγει και πει ότι ήταν στημένο το Survivor, θα έχει ένα ενδιαφέρον. Και αυτό το ξέρουμε όλοι. Δεν έχει πέτρες. Ο τίτλος τι θα είναι. Όποιος βγαίνει στην τηλεόραση, προσέξτε τι γίνει στην τηλεόραση. Όποιος πάει σε ένα reality, είτε είναι το Survivor, είτε είναι το Masterchef, είτε είναι το ένα, είτε το όλα, όλα είναι στημένα, δεν υπάρχει τίποτα. Όλοι μετά, αφού έχουν πάει. Στο μοντάζ, όλοι. Επειδή έχουν πάει όλοι, μετά βγαίνουν όλοι και λένε ήταν στημένο. Αφού ήταν στημένο, γιατί πήγες και έκατσες. Ρωτάω εγώ. Για τα λεφτά. Θα κάνω τον αντίλογο. Γιατί βγαίνεις και κατηγορήστηκε την παραγωγή ότι ήταν στημένο. Και αφού έβλεπες ότι ήταν στημένο, γιατί δεν έφυγες. Γιατί δεν το κέρδισες. Γιατί σε δεσμεύει συμβόλαιο. Όταν κάτι είναι στημένο, μπορείς να το καταγγείλεις. Γιατί κάτι το οποίο δεν ακολουθεί τις προδιαγραφές. Ο ποινικό και αστικό κώδικα σου δίνει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση για παραβίαση των κανόνων. Είναι τόσο απλό. Να αν κάτι θεωρείται στημένο και έχει αποδείξει. Γιατί αν πάρουμε όμω τον κύριο εδώ που βγήκε προχθέ και τον. Και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, τον Masterchef. Ο Masterchef, ένα από τον Masterchef, δεν είπε ότι είναι στημένο και μετά τα γύρισε. Ναι. Γι' αυτό λέω. Αν κάποιο τα λέει αυτά, θα αποδείξει κιόλα. Μην γιατί αγορούμε έτσι τις παραγωγές. Αν έχει να τα αποδείξει, ας το πει είναι το σωστό. Γιατί οι περισσότεροι βγαίνουν απλά και μόνο για να παίζουν σε εκπομπές. Καλή ώρα όπως βγαίνουν κάτι πανελίστες στην ώρα που παίζουν σε άλλες εκπομπές και αμφισβητούν τα ρεπορτάζ μας. Αλλά επιβεβαινόμαστε μετά από καιρό. Τι βγαίνουνε. Βγαίνουνε κάτι πανελίστες εκεί και ενώ μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ από τον Άσος Μπλοκ ή από εδώ από την εκπομπή, μετά αμφισβητούν και το ρεπορτάζ μας. Αλλά δυστυχώς για τους ίδιους. Πέφτουν στο κενό γιατί επιβεβαιώνονται πάντα αυτά που λέμε αργά ή γρήγορα. Για πες τι γίνεται με τον Αντζού. Λοιπόν, θέλω να σου πω λοιπόν, θυμόσαστε από αυτήν εδώ την εκπομπή που σας έλεγα πριν από 15-20 μέρες ότι ο Αντζούν ετοιμάζει την αντεπίθεσή του και ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του προκειμένου να ανεβάσει και το Power of Love και το Survivor. Τι έκανε λοιπόν μετά το όνομα του Χρήστου Χολίδη που έπεσε στο τραπέζι, του πρότειναν να προτείνουν στον Ντάνο International Γιώργο Αγγελόπουλο να επιστρέψει στο Survivor ως guest. Μάλιστα, του είπανε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ πάντα, δεν είναι το δικό μου ρεπορτάζ, είναι άλλο το ρεπορτάζ, σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, να πούμε ότι του κάνανε και πρόταση, λέει, με πολλά λεφτά, προκειμένου να πει το OK για να συμμετάσχει κανονικά, αλλά προφανώς ο άνθρωπος, επειδή είχε το θέμα με το βιβλίο του τώρα και συγγράφει με την αρρωγή μιας συγγραφέως από την Κύπρο το βιβλίο του μαζί, δεν είχε χρόνο να ασχοληθεί με αυτά, παρά τα λεφτά μένιο που του πρότειναν να πάει. Ακούγεται ότι του πρότειναν μάλλον να πάρει πάρα πολλά λεφτά. Και τα απέρριψε. Και τα απέρριψε. Μάλιστα. Τι είπες, Χριστό? Δεν ξέρω αν ήταν τοπικές λίρες ίσως γι' αυτό. Γιατί να το μετατρέψει σε ευρώ, νομίζω έχει κόψει. Είναι 6 προς 1. Είναι δύσκολο να απορρίψεις προτάσεις που σε ανέδειξαν και με πάρα πολλά χρήματα. Άρα πάει πολύ καλά οικονομικά. Εγώ όχι θα λέω. Όχι, όχι, πολλά λεφτά. Όχι, όχι. Εγώ πάντως δεν θα έλεγα. Όχι, Χρήστο. Δηλαδή τόσο πολλά χρήματα. Όταν λες τον ανέδειξαν λοιπόν, σε τι. Δεν έχει να κάνει, τον ανέδειξαν, τον λοιπόν, ξέρουμε. Λοιπόν, μαλλιά κουβάρια λοιπόν έχει γίνει το Διπεθέ Κοζάνης μεταξύ Τρίφωνα Σαμαρά. Αυτό κι αν είναι. Γελάει, και του καλλιτεχνικού διευθυντή. Τι έχει γίνει τώρα, γιατί. Θα σου πω κάτι τώρα. Κάνω Τρίφωνα σε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή. Έχω καιρό να του μιλήσω κιόλα. Τι έχει γίνει, Ρενάσο. Κοίταξε, διάβαζα σήμερα στην εφημερίδα Εσπρέσο ότι υπάρχει, λέει, πόλεμο για τα μάτια του Τρίφωνα Σαμαρά, για τα μάτια, τις ρίχες, το μαλλί, τον μπουκλωτό, δεν ξέρω. Πολύ ωραίο είναι. Καθώς ο ηθοποιός, ο κύριος Τάκης Βαμβακίδης, και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Διπεθέ Κοζάνης, ο κύριος Λευτέρης Γιοβανίδης, διασταύρωσαν, λέει, τα ξύφη τους με αφορμή την συμμετοχή του συγκεκριμένου κομματή στην παράσταση Γόβα Παρθένα. Ορίστε. Η παράσταση λέγεται Γόβα Παρθένα. Και ο καθένας σας βγάλει τα συμπερασματά του. Θέλω να σας πω. Τι να πω. Ξέρω γιατί μου το λέει το ορίστε. Συγγνώμη. Ο Τρίφωνας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πού είναι ο Τρίφωνας και δεν το σηκώνει, τι κάνει τέτοια ώρα. Λοιπόν, να δούμε τι λέει ο καλλιτεχνικός διευθυντής καταρχήν τη δήλωσή του για τη Γόβα, πώς το είπες. Γόβα Παρθένα. Για την Παρθένα. Ο κύριος Γιοβανίδης. Γόβα Παρθένα.
Θα καταλάβουμε και τι έχει γίνει. Για τα μάτια του Τρίφωνα γίνονται όλα αυτά, παιδιά, στην Κοζάνη. Για την Τρίχα. Για την Τρίχα. Για να δούμε τι λέει ο διευθυντής. Διαφωνώ με το να πρωταγωνιστεί ένας κομμωτής στην παράσταση. Το έμαθα από τις αφίσες. Αν γνώριζα εξ αρχής ότι παίζει ο κατά τα άλλα συμπαθέστατος κύριος Τρίφων Σαμαράς, δεν θα επέτρεπα να ανέβει καθόλου. Οφείλουμε να προστατέψουμε τη δουλειά μας και το χώρο μας και να μην δώσουμε λάθος μηνύματα στον νέο κόσμο. Δεν εγκρίνει. Τι εννοεί ο ποιητής. Η συμμετοχή του Τρίφωνα Σαμαρά δεν εγκρίνει. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Θεμητό να μην αρέσει σε κάποιον κάτι, αλλά να. Παιδιά, λίγο τη μουσική πιο χαμηλά. Αλλά να αφήνουμε και χμές για έναν άνθρωπο, γιατί. Υπάρχει λόγος. Γιατί δεν ρωτάω εγώ. Ναι. Άσχετα ποιος είναι ο καθένας. Και δημόσια. Τι είναι αυτό που τελικά ενόχλησε. Έχει ξαναπέξει κιόλας ο Τρίφωνας. Κύριο Βαμβακίδη. Επειδή δεν είναι ηθοποιός. Δεν ήθελε να συμμετάσχει σε αυτή την παράσταση. Και τα μηνύματα δεν άκουσες στο... καλά. Να το ξανακούσουμε, γιατί ναι, το γιατί... κλείσιμο θέλω να ακούσεις. Το κλείσιμο έχει σημασία. Για ξαναπέξει το. Διαφωνώ με το να πρωταγωνιστεί ένας κομμωτής στην παράσταση. Το έμαθα από τις αφίσες. Αν γνώριζα εξ αρχής ότι παίζει ο κατά τα άλλα συμπαθέστατος κύριος Τρίφων Σαμαράς, δεν θα επέτρεπα να ανέβει καθόλου. Οφείλουμε να προστατέψουμε τη δουλειά μας και το χώρο μας και να μην δώσουμε λάθος μηνύματα στον νέο κόσμο. Να μην δώσουμε λάθος μηνύματα στον νέο κόσμο. Είναι δύο τα φάουλ που κάνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής για μένα. Πες μου. Το πρώτο φάουλ είναι ότι ενημερώθηκα από τις αφίσες ότι θα παίζω Σαμαράς. Είναι δυνατόν να είσαι καλλιτεχνικός διευθυντής ενός διπεθέ και όλα στην Κοζάνη και να μην γνωρίζεις ποιο είναι το cast των ηθοποιών σου? Είναι ένα ερώτημα το οποίο αν είχαμε τον κύριο Γιοβανή θα το έθετα. Το δεύτερο. Να ανακοινώσουμε, συγγνώμη κυρίες και κύριοι, υπάρχει έκτακτη είδηση στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Καθώς πριν από λίγα δευτερόλεπτα που ξεκίνησε η εκπομπή της Ελένης Τσολάκη στον Α, μπορεί να γυρίσει ο Γερανός, παρακαλώ πολύ, στην τηλεόραση του Α, στον ανταγωνισμό. Είναι τώρα, πριν από λίγο, γυρίστε παιδιά, στην τρίτη οθόνη κάτω. Λοιπόν, είναι τώρα η εκπομπή, η οποία προβάλλεται στον Α. Η Ελένη Τσολάκη, λοιπόν, στην έναρξη της εκπομπής της, ανακοίνωσε το κόψιμο και είπε ένα ταξίδι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται και δεν είναι καλή στους αποχαιρετισμούς. Συγκινημένη βεβαίως η Ελένη Τσολάκη για το τέλος της τηλεοπτικής εκπομπής στον Α. Τουλάχιστον η κοπέλα πρόλαβε να αποχαιρετήσει το τηλεοπτικό κοινό. Κύριε. Λοιπόν. Έλεγα λοιπόν ότι είναι δύο τα λάθη τα οποία κάνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Διπεθέ Κοζάνης. Δεν είναι δυνατόν ένας καλλιτεχνικός διευθυντής να μαθαίνει από τις αφίσες το cast των ηθοποιών. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα έλλειμμα επικοινωνίας. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει έλλειμμα διοίκησης. Προς Θεού ο άνθρωπος, μια χαρά είναι. Και από ό,τι γνωρίζω είναι και πάρα πολύ ικανός στη δουλειά του. Και το δεύτερο κομμάτι είναι τα λάθος πρότυπα. Αυτό το λάθος πρότυπο τι εννοεί, δηλαδή, ότι μπορεί λάθος ο καθένας να γίνει ηθοποιός. Τα λάθος μηνύματα. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Όχι, για να το πούμε, να μην έχουμε θέμα. Ναι, αφήστε, παιδιά, θέμα να δούμε τι θα πει και ο Τρίφωνας Σαμαράς σε λίγο. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στην ενημέρωση. Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι, να δώσουμε το τηλέφωνο επικοινωνίας εάν θέλει κάποιος να παρέμβει για τα θέματα τα οποία θα παρακολουθήσουμε αμέσως τώρα, 211-212-4270-4275 ή στέλνετε γραπτό μήνυμα γράφοντας info@menioslive.gr. Πάμε λοιπόν, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα ολόκληρο θέμα, καθώς ζητείτε να ανεγερθεί η προτομή του Κατσίφα στον Δήμο Άργος, θέτοντας ζήτημα φασιστικών ομάδων. Να μην αναγερθεί. Να μην. Ζητάει η ΕΤΕ να μην αναγερθεί. Με μία επιστολή η οποία θεωρεί ότι όλο αυτό είναι φασιστική ομάδα. Ο Κωνσταντίνος Κατσίφας, για να θυμίσουμε στον κόσμο που είναι αδιανόητο να το ξεχάσουμε, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε πριν 3 μήνες. Από ομάδα από την Αλβανία, από αστυνομικούς. Από ειδική ομάδα. Λοιπόν, θέλω να δούμε καταρχήν τι λέει η επιστολή αυτή και αμέσως μετά μιλάει αποκλειστικά η Ερμιόνη Κατσίφα, η αδερφή του Κωνσταντίνου Κατσίφα, για αυτήν την πράξη η οποία έχει συμβεί. Θα δούμε και τα δύο κομμάτια μαζί. Τι δηλώνουν στην επιστολή και τι απαντάει η αδερφή του Κωνσταντίνου. Η
Κατερίνα Ντούσκα θα εκπροσωπήσει την ΕΡΤ στην φετινή 64η διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Τραγουδιού της. Συμβαίνουν και λάθος στις ζωντανές εκπομπές. Έχουμε έτοιμο να δούμε το σωστό. Είναι Παρασκευή, γι' αυτό. Να πούμε βέβαια ότι το εικαστικό, το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών είναι αυτό που δεν επιτρέπει την ανέγερση της, της προτομής του Κωνσταντίνου Κατσίφα και εκεί τίθονται πολλά ερωτήματα. Γιατί να μην επιτρέπουν κάτι τέτοιο όταν ένας άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή κρεμώντας μία σημαία. Από την άλλη, υπάρχει και ένα κενό μεταξύ Ελλάδας-Αλβανίας όσον αφορά την επικοινωνία για το τι συνέβη. Οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει ακόμη τη δικογραφία και είναι ένα πράγμα το οποίο πληγώνει τόσο τους Έλληνες όσο και μέσα τους συγγενείς. Πάμε, είμαστε έτοιμοι να δούμε τι δηλώνουν στην επιστολή και τι απαντάει η αδερφή του Κωνσταντίνου Κατσίφα. Πληροφορηθήκαμε από σχετικά δημοσιεύματα ότι ο Δήμος Άργους Μυκηνών προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία και τοποθέτηση προτομής του Ομογενή Κωνσταντίνου Κατσίφα. Σας επισημαίνουμε ότι ο Δήμος σας θα πρέπει να επανεξετάσει το θέμα και να μην προχωρήσει στην τοποθέτηση της προτομής του Κωνσταντίνου Κατσίφα στην περιοχή σας. Το Επιμελητήριο, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και σύμβουλος του δημοσίου σε θέματα τέχνης, θέτει ζητήματα σκοπιμότητας τοποθέτησης προτομής του Κατσίφα. Η τοποθέτηση μιας τέτοιας προτομής εγείρει εθνικιστικά αισθήματα, θέματα αλυτρωτισμού, θα ενισχύσει ακραίες εθνικιστικές αντιλήψεις, αντιλήψεις που ευνοούν τη δράση φασιστικών, ρατσιστικών και εγκληματικών ομάδων. Σήμερα, που το θέμα της ειρήνης στα Βαλκάνια είναι ρευστό λόγω των διεθνών οικονομικών ανταγωνισμών και των επεμβάσεων των διεθνών οργανισμών ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της Ρωσίας στα εσωτερικά των Βαλκανικών χωρών, μια τέτοια κίνηση εκ μέρους του Δήμου ρίχνει λάδι στη φωτιά, είναι επικίνδυνη και δεν συμβάλλει στην ειρήνη, την αλληλεγγύη και τη συνεργασία των λαών. Ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό που ο εθνικισμός ενισχύεται στην Αλβανία, που η αλβανική κυβέρνηση εγείρει θέματα τσάμιδων και με συνεργάτη το ΝΑΤΟ διεκδικεί αλλαγή των συνόρων στα Βαλκάνια και επιδιώκει τη δημιουργία της Μεγάλης Αλβανίας. Οι λαοί έχουν συμφέρον να ζουν ειρηνικά, να απομονώσουν κάθε φασιστική και ρατσιστική φωνή, να καταδικάσουν το ψυχροπολεμικό κλίμα και τις στρατιωτικές επεμβάσεις, να απομονώσουν όλους εκείνους που έχουν φιλοπόλεμα σχέδια. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΕ καλεί το Δήμο Άργους Μυκηνών να μην εγκρίνει τοποθέτηση της προτομής Κωνσταντίνου Κατσίφα στην περιοχή. Θέτουμε λοιπόν ένα ζήτημα σκοπιμότητας τοποθέτησης προτομής του Κωνσταντίνου Κατσίφα. Φυσικά πρόκειται για ένα νεκρό. Η υπόθεση αυτή πρέπει έτσι κι αλλιώς να διερευνηθεί. Οι συνθήκες του θανάτου κτλ. Αυτά δεν έχουν ολοκληρωθεί και θεωρούμε ότι καλό είναι ο Δήμος να επανεξετάσει το θέμα. Η τοποθέτηση μιας τέτοιας προτομής, τη στιγμή μάλιστα που δεν έχει διασαφηστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό, εγείρει εθνικιστικά αισθήματα, αντιλήψεις που ευνοούν τη δράση φασιστικών ομάδων. Νομίζω ότι ένα θέμα έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλη έκταση και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε σε πάρα πολύ λίγο την αδερφή του Κωνσταντίνου Κατσίφα, κυρίες και κύριοι, η οποία μέσα στον πόνο της, η αδερφή του και η οικογένεια, βλέπει να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα στη συνέχεια, ενώ ο κόσμος, όπως σας είπε πολύ καλά η Ηλία, περιμένει ακόμα η οικογένεια την δικογραφία για το τι ακριβώς και πού θα αποδοθούν οι ευθύνες για τη δολοφονία, το θάνατο του Κωνσταντίνου Κατσίφα. Και προκαλούνται και πολλά ερωτηματικά για την καθυστέρηση. Συγγνώμη, Ηλία. Προκαλούνται πάρα πολλά ερωτηματικά για την καθυστέρηση αυτής της ιστορίας. Δηλαδή, το γεγονός ότι υπάρχουν φωνές που λένε ότι κάποιοι προσπαθούν να χαλκεύσουν την όλη ιστορία προκειμένου να δοθεί στην οικογένεια, να δοθούν στην οικογένεια στοιχεία της δικογραφίας διαφορετικά από τα πραγματικά, όσο περνάει ο καιρός, αυτό το πράγμα αρχίζει και μεγαλώνει, φουντώνει. Ο κόσμος πλέον δεν έχει εμπιστοσύνη εκεί στις αρχές. Και είναι δεδομένο ότι αυτή η καθυστέρηση μυρίζει. Σύντομες προτάσεις, παρακαλώ, για να προλάβουμε όλα τα θέματα. Ελαλία. Και ένα τεχνικό επιμελητήριο εικαστικών τεχνών θα πρέπει να έχει πιο ανοιχτά αυτιά γενικότερα για να αντιλαμβάνεται και τα αισθήματα τα πληγωμένα των Ελλήνων και των συγγενών του Κατσίφα. Αυτό θα ήθελα να πω. Να προχωρήσουμε παρακάτω, παιδιά. Δεν νομίζω, Χρήστο μου. Πάμε παρακάτω, σε παρακαλώ. Πάμε λοιπόν στην μια συγκλονιστική ιστορία, πραγματικά. Κυρίες και κύριοι, η κόρη του ηλικιωμένου που τον κατακρεούργησε, η 50χρονη Χιλιανή, μιλάει αποκλειστικά για τον πατέρα της στο Menios Live. Πριν το δούμε, να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης. Να πάμε να δούμε τι δήλωσε. Πάμε να δούμε το βίντεο.
σοκάρουν οι λεπτομέρειες όσο και τα ευρήματα του ιατροδικαστή σχετικά με το έγκλημα στον Πειραιά, όπου ένας 80χρονος συνταξιούχος ναυτικός βρήκε τραγικό θάνατο από την 50χρονη χιλιανή συγκάτοικό του. Η κατηγορουμένη, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, όχι μόνο έσφαξε τον άτυχο άνδρα, αλλά του αφαίρεσε και τα ζωτικά όργανα. Μάλιστα, του είχε κλείσει το στόμα με τα μανταλάκια για να σταματήσει να φωνάζει. Η 55χρονη κατηγορούμενη με ένα κουζινομάχαιρο κατάφερε στον άτυχο συνταξιούχο απανωτές και πολλαπλές κακώσεις. Το θύμα είχε βαθιά τραύματα στο λαιμό, στο θώρακα, στην κοιλιά. Τα χέρια του είχαν αμοιχές, καθώς φαίνεται να πάλεψε για τη ζωή του. Ο συνταξιούχος ναυτικός στην προσπάθειά του να αποφύγει τις απανωτές μαχαιριές βγήκε στο μπαλκόνι. Η κατηγορούμενη τον ακολούθησε. Τον χτύπησε στο κεφάλι με μία γλάστρα, ενώ του έκλεισε το στόμα με μανταλάκια για να σταματήσει να καλεί σε βοήθεια. Ο συνταξιούχος ναυτικός φιλοξενούσε την κατηγορουμένη τους τελευταίους μήνες. Αποκλειστικά στο Menios Live μίλησε η κόρη του θύματος. Τι σχόλιο να κάνω, περιμέναμε. Με αυτή τη γυναίκα τι σχέσεις είχε ο πατέρας σας? Δεν ξέραμε τίποτα έπειτα. Το μόνο που ξέραμε ήταν ότι έμενε με κάποια γυναίκα. Αυτό τίποτα άλλο. Ήταν σύντροφός του ή οικιακή βοηθός? Την είχε πάρει και μένανε μαζί επειδή την λυπότανε. Δεν είχαν κάποια άλλη σχέση μεταξύ τους? Όχι. Το τραγικό γεγονός εσάς ποιος σας το είπε? Για να σύγουμε με ειδοποίησε. Ο πατέρας ήταν άγιος άνθρωπος. Ποτέ δεν είχε σηκώσει χέρι να μας χτυπήσει τίποτα. Έδινε και την ψυχή του για όλους. Δεν μπορώ να πω κάτι αυτή τη στιγμή. Πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα? Ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Τώρα έχουμε άλλα τρεχάματα με την πληθία. Ακόμη ένα σοκαριστικό στοιχείο, σύμφωνα με τα τελευταία, είναι πως μετά το έγκλημα η Χιλιανή επέστρεψε στο κρεβάτι της και κοιμήθηκε αγκαλιά με το σκύλο της. Η κηδεία του άτυχου άνδρα θα γίνει σήμερα το μεσημέρι στις 4 στον Ιερό Ναό Σχιστού, ενώ η κατηγορουμένη πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί το Σάββατο. Σε μια Ελλάδα του 2019 καλούμαστε να αντιμετωπίζουμε περιστατικά και συνθήκες πρωτοφανή σε μια χώρα η οποία ταλαιπωρείται, και όταν βλέπεις ότι φτάνουμε σε τέτοια σημεία να σου. Κοίταξε, αυτό τώρα είναι κανιβαλισμός, δεν είναι? Δηλαδή δεν υπάρχει ανθρώπινος νους να μπορεί να συνθέσει σε ένα λογικό μυαλό όλα αυτά τα οποία ακούσαμε πριν από το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Κατερίνας Λάτσα. Εγώ θα πω ότι δυστυχώς πλέον η κατάσταση είναι αυτή. Είναι ομοίη πραγματικότητα, είναι η αλήθεια αυτή. Αυτό κάνουμε εδώ, σας δείχνουμε την αλήθεια. Γιατί, παιδιά, κάποια στιγμή πρέπει να ξυπνήσουμε όλοι και να δούμε τι γίνεται γύρω μας. Γιατί κάποιοι ζουν σε ρόζες συννεφάκια. Δυστυχώς, τα ιδεχθή εγκλήματα δεν είναι ένα. Είναι το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή, καλούμαστε να διαχειριστούμε τέτοιες υποθέσεις πολύ άγριων εγκλημάτων, που δείχνουν και, αν θέλεις, και την ψυχολογία και την ψυχοσύνθεση του ανθρώπου, του θήτη, ας πούμε, που το κάνει. Βεβαί. Τι να πούμε τώρα, αυτό που είπες, δηλαδή είμαστε στο 2019 και βλέπουμε ακόμα τέτοια φρικιαστικά συμβάντα. Δηλαδή δεν ξέρουν καν η οικογένειά της, δηλαδή η κόρη του, δεν ξέρει καν ποια ήταν αυτή η γυναίκα, από πού τη μάζεψε, τι σχέση είχανε. Δηλαδή υπάρχουν μυστικά σε οικογένειες, δηλαδή από αυτή την ιστορία θα βγει πάρα πολύ ζουμί. Ποια ήταν αυτή, τι έκανε, γιατί τον δολοφόνησε. Μα, ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη. Θα είμαστε εδώ για να το παρακολουθήσουμε. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο θέμα, σε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα για τα μικρά παιδιά. Για τον βιασμό του 12χρονου στο Ζωγράφου. Η υφυπουργός παιδείας Κατερίνα Λάτσα μιλάει για αυτό το συγκλονιστικό θέμα. Η Μερόπη Τσούφη. Η Μερόπη Τσούφη, η οποία πραγματικά το θέμα αυτό έχει αφήσει άφωνους. Και έχει αφήσει άφωνη ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Μένιο και στους υπόλοιπους συναδέλφους, πραγματικά έχει ξεσπάσει ένας σάλος με όλα αυτά τα οποία έχουν καταγραφεί μετά την καταγγελία των γονέων. Πρέπει να πούμε ότι την καταγγελία την έχουν κάνει στον Αντένα. Αυτοί οι άνθρωποι μιλούν για το παιδί τους, ότι ασέλγησαν εις βάρος του μέσα στις τουαλέτες του ίδιου του σχολείου. Μιλάμε για ένα γυμνάσιο, μιλάμε για ένα 12χρονο παιδί. Πρέπει να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι πρωταγωνιστές είναι ο 12χρονος, ένας συμμαθητής του, ένας εξωσχολικός
Και αυτό το επισημαίνω διότι πώς μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε ένα σχολείο, να μπαίνει κάπου αβίαστα, χωρίς να τον σταματά κανείς. Μπάτε σκύλια λέστε δηλαδή το σχολείο. Εν κατακλείδη ναι Μένιο, έχεις απόλυτα δίκιο σε αυτό που λες, και να βιντεοσκοπούν αυτές τις πράξεις και να τις δείχνουν μετά, λες και έχουν κάνει κάτι συγκλονιστικό, κάτι τρομερό, κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να μιμηθεί κανείς άλλος. Πρέπει να πούμε ότι ο αδελφός του μικρού αγοριού είπε στους γονείς τι ακριβώς έχει συμβεί, διότι γνώριζε για το βίντεο αυτό και ο μικρός μαθητής δέχτηκε και bullying, γιατί τα παιδιά γελούσαν και έκαναν σχόλια καθώς αυτό το παιδί περπατούσε στους διαδρόμους, όπου εκτός από τα σωματικά βιάστηκε και στην ψυχή του. Πρέπει επίσης να πούμε ότι πήγε σε έναν καθηγητή. Ο καθηγητής παρέπεψε τον 12χρονο στο διευθυντή του σχολείου και ο διευθυντής του είπε ότι να γυρίσει στην τάξη του, έτσι απλά, και αν ξανασυμβεί, να τον ενημερώσει. Έχει μιλήσει, θέλω να πάμε να παρακολουθήσουμε, Κατερίνα, έχει μιλήσει η Υφυπουργός Παιδείας, κυρία Μερόπη Τσούφη. Ακριβώς, γιατί διατάχθη κατεπίγουσα ΕΔΕ λόγω του γεγονότος αυτό το οποίο σας έλεγα, γιατί ο μαθητής ζήτησε να μιλήσει με τους γονείς του την ίδια στιγμή, αλλά αρνήθηκε ο διευθυντής να γίνει αυτό σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της οικογένειας. Έχει απομακρυνθεί ο διευθυντής, Κατερίνα, από το σχολείο? Έχει τεθεί σε αργία? Από την έρευνα την οποία έχω κάνει και αναζητώντας τον, δεν μπορώ να τον βρω, μένει στο σχολείο. Και μου λένε ότι είναι σε κάποια άδεια, είναι σε κάποια δουλειά. Άδεια σημαίνει ότι τον έχουν φάει σε αργία. Έχει τεθεί σε αργία ο κύριος διευθυντής του συγκεκριμένου μέχρι την έκβαση και την απόφαση της τελεσίδικης της ελληνικής δικαιοσύνης, γιατί είναι δημόσιος λειτουργός. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το παιδί έγινε από καθηγητές σε διευθυντή μπαλάκι και τούμπαλιν. Κατερίνα Λάτσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να δούμε τι λέει η Υφυπουργός Παιδείας, η κυρία Μερόπη Τζούφη, σχετικά με αυτό το θέμα στην εκπομπή Menius Live. Το Υπουργείο πραγματικά και αυτό είναι σοκαρισμένο από το συγκεκριμένο γεγονός. Γι' αυτό και ζήτησε κατεπίβουσα ένορκη διοικητική εξέταση, ώστε να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες του σχολείου, είτε στο επίπεδο της πρόληψης, που είναι πάντοτε το σημαντικό, είτε και στον μετέπειτα χειρισμό, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό για το περιστατικό, και βεβαίως δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Έχουμε δει το Υπουργείο να χαρακτηρίζει τις πράξεις αυτές ως εγκληματικές. Αν πραγματικά αυτό το γεγονός έχει συμβεί, δεν νομίζω ότι μπορεί να χαρακτηριστεί διαφορετικά. Μιλάμε γι' αυτό καθ' αυτό το γεγονός, έτσι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, το ποια μέτρα πρόληψης είχαν ληφθεί κτλ. Αυτά θα πρέπει να αξιολογηθούν μέσα από την διαδικασία της ένορκης διοικητικής εξέτασης, διότι ο στόχος του Υπουργείου είναι τέτοια γεγονότα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συμβαίνουν μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Τα παιδιά οφείλουν και πρέπει να είναι προστατευμένα. Είναι πρωτοφανές, κυρία Τζούφη, αυτό, γιατί δεν έχουμε δει τέτοιο περιστατικό να σημειώνεται ξανά στη χώρα μας. Αν θυμάμαι καλά, υπήρχε ένα πολύ παλαιότερο περιστατικό με μια νέα κοπέλα που υπήρχε μια τέτοια καταγγελία σε μεγαλύτερη ηλικία. Είναι πράγματι πρωτοφανές και μας προβληματίζει πάρα πολύ σοβαρά. Οι υπηρεσίες όμως έχουν ασχοληθεί και έχουν πράξει τα δέοντα. Με την Υπουργό, η οποία μίλησε αποκλειστικά στην Κατερίνα Λάτσα, η Υφυπουργός η κυρία Τζούφη, η οποία ανταποκρίθηκε για την ενημέρωση του κόσμου, γιατί σε τέτοια θέματα δεν είναι να μιλάς, είναι να αφήνεις την δικαιοσύνη να πράττει. Λοιπόν, να αλλάξουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, για πάμε να πούμε, έχω καιρό να του μιλήσω κιόλας, του Τρίφωνα Σαμαρά. Τρίφωνα, καλό μεσημέρι. Αγαπημένε μου, Μένιε μου, τι κάνεις? Πού είσαι ρε Τρίφωνα, τριγυρνάς στα... όλο το ταξίδια σε βλέπω. Τι να κάνω, αυτό που λες, τριγυρνάω στο περιοδία και είμαι πολύ χαρούμενος. Γιατί ανεβάστε στο... παιδιά τον Τρίφωνα να τον ακούω καλά, τη φωνούλα του. Ναι, είμαι στο θέατρο μαζί με τον κύριο Τάκη Βαμβακίδη και τον Αλέξη Παρχαρίδη, ένα πολύ γνωστό πόδιο τραγουδιστή. Κάνουμε μια ελληνοποντιακή παράσταση. Να καταλάβω κάτι, έχει ξεκινήσει η παράσταση, Τρίφωνα? Ναι, τώρα είμαστε στην τρίτη, στην τέταρτη εβδομάδα. Μισό λεπτό. Περιοδία. Ο κύριος Βαμβακίδης, παίζετε μαζί? Παίζουμε μαζί, ναι, με τον κύριο Βαμβακίδη, τον κύριο Παρχαρίδη και κάποια άλλα. Είμαστε έξι άτομα. Ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί ο κύριος Γιωβανίδης κάνει αυτή τη δήλωση την απαξιωτική, η οποία είναι και προσβλητική? Γιατί το να διαφωνείς με έναν άνθρωπο που έχει συμβεί σε όλους μας,
να μην είμαστε άρεστοι σε όλους. Και ο κύριος Γιωβανί. Είναι θεμητό. Μισό λεπτό. Τρίφωνα. Τρίφωνα, μισό λεπτό. Λέω, το να είμαστε αρεστοί σε όλο τον κόσμο δεν είναι. Είναι θεμητό. Σε κάποιους αρέσουμε, σε κάποιους δεν αρέσουμε. Αυτό είναι δικαίωμα του καθενός. Το δικαίωμα όμως στην προσβολή. Και οφείλουμε να προστατεύσουμε τη δουλειά μας και το χώρο μας από έναν άνθρωπο σαν και εσένα, δεν είναι λίγο τραβηγμένο? Ναι, είναι πολύ τραβηγμένο, Μένιο μου, και έχω στενοχωρηθεί αρκετά. Γιατί δέχτηκες αυτή την επίθεση? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εντάξει, και στο παρελθόν έχω δεχτεί επιθέσεις και τότε με το dancing και με αυτά. Και όταν είχα ξαναπαίξει στο θέατρο, θυμάμαι. Πάλι λένε, αλλά τώρα αυτό το πράγμα ήταν εκτός ορίων. Νομίζω ότι ο κύριος Γιωβανίδης είναι ένας σοβαρός άνθρωπος. Πρέπει πριν συμφωνήσει να δεχτεί η παράστασή μας στο Διπεθέ, έπρεπε να το δει πολύ καλά ποιος παίζει και δεν παίζει, αν δεν του άρεσα. Ναι. Και αν δεν ήμουν άξιο να παίξω εγώ στο Διπεθέ. Δεν νομίζω ότι κάνουμε κάτι που προσβάλλουμε τον κόσμο. Δίνουμε χαρά στον κόσμο. Αλλά πιστεύω είναι ότι κομική η παράσταση. Είναι κομική και πιστεύω ότι επειδή έχουμε πολλή επιτυχία και πολύ κόσμο, ζήλεψε ο κύριος Γιωβανίδης, γιατί δεν πατάει άνθρωπος, μου είπανε, στον Διπεθέ Κοζάνης. Μισό λεπτό. Γιάννα, μισό λεπτό, γιατί είναι και ο συνάδελφός, ο κύριος Βαμβακίδης, στη τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ηθοποιός της παράστασης που παίζετε μαζί. Κύριε Βαμβακίδη, καλό μεσημέρι. Ο κύριος Βαμβακίδης μας ακούει? Ναι, ναι, παρακαλώ. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, αγαπητοί μου φίλοι. Καλησπέρα. Είμαστε εδώ, είναι εδώ και ο Τρίφωνος, ο Σαμαράς, στη τηλεφωνική μας γραμμή και προσπαθώ να καταλάβω το να είμαστε αρεστοί σε όλο τον κόσμο είναι λογικό, θεμητό, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Να σας ρωτήσω, εγώ να ακούω από το τηλέφωνο, δεν μπορώ να έχω ανοιχτή και τη τηλεόραση. Δεν πειράζει, μας ακούτε το τηλέφωνο, ακούγεστε κανονικά, με ακούτε και σας ακούει όλοι, μας ακούει όλος ο κόσμος. Να πάω σε άλλο χώρο για να... Ναι, με ακούτε? Λέω, είναι εδώ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και ο Τρίφωνας. Ναι, άκουσα τις τελευταίες του κουβέντες, τη τελευταία του σκέψη, βλέπω τη φωτογραφία του φίλου μου τον κύριο, τον αξιοπρεπέστατο πολυτάλαντο Τρίφωνα Σαμαρά, και είμαι όπως και αυτός και πολλοί κόσμος είμαστε στεναχωρημένοι. Γιατί για κύριε Βαμβακίδη, το να μην είμαστε αρεστοί σε όλους είναι θεμητό, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Το να προσβάλλουμε όμως και να μιλάμε απαξιωτικά για έναν άνθρωπο ο οποίος προσφέρει με το δικό του τρόπο και με τη δική του πορεία, γιατί πρέπει να φτάνουμε σε αυτά τα επίπεδα και σε αυτά τα σημεία? Κοιτάξτε, τι είναι το τόσο προσβλητικό που έκανε ο Τρίφωνας, που λέει οφείλουμε να προστατεύσουμε τη δουλειά μας και τον χώρο μας? Ο χώρος της υποκριτικής είναι γεμάτο ταλέντα και καταξιωμένους ανθρώπους? Γιατί αν κάνουμε μία σβάρνα τους τηλεοπτικούς σταθμούς και τα θέατρα, οι περισσότεροι έχουν μπει από τα reality και κάνουν τους ηθοποιούς. Ο Τρίφωνος τους έφταξε? Ρωτάω εγώ. Καλά κάνετε και ρωτάτε. Εγώ λέγομαι Τάκης Βαμβακίδης και όταν βρίσκομαι στην Κοζάνη, στη Βέρεια, στη Δράμα, στην Πτολεμαϊδά, στην Καβάλα, στην Άουσα, όπου χτυπάει η καρδιά του Πόντου, νιώθω δύο φορές Έλληνας και νιώθω δύο φορές Πόντιος και δύο φορές πολύ ενθουσιασμένος για τη ζωή και τη δράση. Πληγώθηκα, στεναχωρέθηκα, γιατί ο κύριος Γιωβανίδης εκτροχιάστηκε στο ζήτημα αυτό της αξιοπρέπειας του φίλου και συνεργάτη μου. Έχει δικαίωμα να μην του αρέσει, έχει δικαίωμα στις δικές του δουλειές στο θέατρο αυτό να τις οργανώνει και να τις επιμελείται όπως αυτός θέλει και εμείς. Καλά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά ο άνθρωπος προφανώς δεν ασχολείται με τη δουλειά του όταν λέει ότι όταν είναι διευθυντής ενημερώνεται από την αφίσα ποιοι πρωταγωνιστούν, ο άνθρωπος δεν έχει γνώση. Το Διπεθέ είναι δημόσιο? Ναι, είναι δημοτικό. Αυτό είπαμε, είναι δημοτικό το θέατρο. Διευθύνει καλλιτεχνικά και διευθύνει ένα κτίριο το οποίο. Από πού πληρώνεται? Από το Δήμο? Πληρώνεται από το Δήμο. Μάλιστα. Δηλαδή από το κράτος. Ένας άνθρωπος που πληρώνεται από το ελληνικό δημόσιο δεν γνωρίζει τις παραστάσεις και τους ανθρώπους και τα μαθαίνει από τις αφίσες. Για ποιο λόγο τον πληρώνει ο Δήμος της Κοζάνης ακριβώς? Προσέξτε, δεν έχει, πιστεύω, το δικαίωμα να επιλέγει
Ποιος θα πάρει. Εγώ δεν λέω ότι αν θα επιλέγει. Συγγνώμη, η ερώτησή μου είναι πολύ. Κύριε Παπακίδη, δεν καταλαβαίνετε. Δεν με ακούσατε μάλλον. Ρωτάω. Ναι, έχει δίκιο. Ο κύριος Γιοβανίδης. Γιατί πληρώνεται από το Δήμο της Κοζάνης, από τους Έλληνες φορολογούμενους, τους δημότες του Δήμου, ως καλλιτεχνικός διευθυντής με αμοιβή του ελληνικού δημοσίου και δεν ασχολείται με την παράσταση στην οποία είναι στο θέατρο καλλιτεχνικός διευθυντής και αμοιβεται, επαναλαμβάνω, από τους δημότες για αυτήν τη δουλειά. Καλλιτεχνικός διευθυντής και διευθυντής είναι για να γνωρίζει το τι συμβαίνει σε αυτό το δημοτικό θέατρο. Και ρωτώ, ο κύριος αυτός πληρώνεται από το ελληνικό κράτος, από το Δήμο Κοζάνης, οι δημότες του Δήμου, οι οποίοι ταλαιπωρούνται και από το υστέρημά τους πληρώνουν τα δημοτικά τέλη για να πληρώνεται ο κύριος Γιοβανίδης, δηλώνει ευθαρσός και δεν έχει βρεθεί οι επιθεριωτές της δημόσιας διοίκησης να τον περάσουν από ΕΔΕ. Ρωτάω εγώ. Εγώ αφήνω τα σχόλια για τον Τρίφωνα, μου είναι αδιάφορο. Ας λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Εγώ θέτω ένα ερώτημα. Ο κύριος βγαίνει δημόσια και λέει ότι πληρώνομαι από το Δήμο Κοζάνης ως καλλιτεχνικός διευθυντής και δεν ξέρω τι γίνεται στο θέατρο που με πληρώνει ο Δήμος και οι επιθεωρητές και ο Δήμαρχος της Κοζάνης δεν τον έχουν περάσει από το σώμα επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης. Δηλαδή ο κύριος πληρώνεται τσάμπα και ο ταλαιπωρημένος κόσμος που πληρώνει τα δημοτικά τέλη στο Δήμο πληρώνει αυτό τον κύριο για να λέει ότι έμαθα από την αφίσα να σογουμενίδη. Ναι, αυτό λέγαμε πριν. Ότι δεν γίνεται ένας καλλιτεχνικός διευθυντής να μην ξέρει τον προγραμματισμό. Εμένα δεν με αφορά αν του αρέσει όχι ο Τρίφωνας ή ούτε το κάστα, ας πούμε. Να σας αφήσω να συνεχίσετε την κουβέντα σας. Να είστε καλά. Τρίφωνα, εγώ μένω εκεί, δεν με ενδιαφέρει αν αρέσει στον καλλιτεχνικό διευθυντή. Όχι, μου είναι παντελώς αδιάφορο. Ούτε θα μπω στη διαδικασία των σχολείων που κάνει ο καθένας. Είναι υπόλογος των πράξεων και των λόγων του. Εγώ ρωτάω κάτι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, εσείς κάνετε μια συμφωνία για μια παράσταση σε δημόσιο χώρο. Και αυτός ο χώρος δεν ελέγχεται από κανέναν, ναι, και κάποιοι πληρώνονται. Και βγαίνει στο τέλος επειδή βλέπει ότι έχουμε κόσμο. Μας προσβάλλει κατά αυτόν τον τρόπο. Τρίφωνα, να σε ρωτήσω κάτι. Όταν κάνετε μια περιοδία, δεν έχετε βγάλει ανακοίνωση, τουλάχιστον εγώ αυτό ξέρω. Όταν ξεκινάει. Είναι πολύ καιρό. Πολύ καιρό πριν. Συγγνώμη, παιδιά, μισό λεπτό. Για να πάει μια παράσταση, υπογράφεται από τον καλλιτεχνικό διευθυντή σε ένα δημοτικό θέατρο. Άλλο λέω, ναι. Μισό λεπτό. Γίνεται συμφωνητικό, μισό λεπτό. Δεν είναι έτσι. Απλώς την περιοδία παίζουμε σε διαφορετικά θέατρα κάθε φορά. Άλλο λέω, στο κάθε θέατρο υπογράφουν συμφωνητικά οι παραστάσεις με το δημοτικό θέατρο και υπογράφεται από τον καλλιτεχνικό διευθυντή και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο. Άρα. Θα τρελαθούμε τελείως ότι δεν γνώριζαν ποιοι παίζουν την παράσταση. Αυτό λέω. Άρα από πότε την βγάλατε την ανακοίνωση ότι κάνει. Βρέα την ανακοίνωση εσύ. Για την ανακοίνωση. Δεν θέλω την ανακοίνωση, Ρενάσο. Και ανακοίνωση. Πώς παίξανε χωρίς συμφωνητικά. Θες να μου πεις ότι πήγαν εκεί χωρίς συμφωνητικά. Άλλο θέλω να την ανακοίνωση τι να την κάνεις όταν υπογράφεται. Ότι 1,5 μήνα ήξερε ο καλλιτεχνικός διευθυντής ποιο είναι στο χώρο. Αν την ανακοίνωση δεν υπέγραψε ένα συμβόλαιο για να βγει αυτή η παράσταση. Ναι, αλλά το ήξερε σου. Θα με κάψεις τελείως την ανακοίνωση, περίμενε. Όχι βρε την ανακοίνωση, πριν από 1,5 μήνα δηλαδή, ήξερε. Δηλαδή εσείς πώς πήγατε κυρία Σαμαρά με την παράσταση για να παίξετε χωρίς συμφωνητικά. Με συμφωνητικό, κανονικά. Μάλιστα. Άρα, ποια ανακοίνωση, Ρενάσο, έβαλε την υπογραφή του για την παράσταση. Για αυτό που είπε ο άνθρωπος. Τι την ανακοίνωση. Μα αυτό που είπε ο καλλιτεχνικός διευθυντής, τι δεν καταλαβαίνεις. Εγώ δεν σε καίρω. Τρίφωνα. Είπε ότι από την αφήσα το μάθε. Να σου σταμάτα, με έκαψες. Τι σταμάτα. Με έκαψες. Έκαψα. Τρίφωνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και μην δίνει σημασία στους να λένε. Με έκαψες. Γιατί την ανακοίνωση περίμενες. Όταν παίρνεις ένα συμβόλαιο, ρε άνθρωπε, δεν διαβάζεις τη γράφη. Δεν διαφωνώ για αυτό που λες. Γιατί μένεις στην ανακοίνωση. Γιατί απαντώ σε αυτό που είπε. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι παίρνει χιλιάδες συμβόλαια και τα υπογράφει χωρίς να βλέπει. Δεν θέλω να σου πω τίποτα γιατί δεν ξέρω. Όχι, γιατί αυτό μου λες. Όχι, αν μένεις στην ανακοίνωση, Νάσο μου, άρα κάποιοι πηγαίνουν με πάκους χαρτιά, τα παίρνουμε τα χαρτιά. Τα υπογράφουμε, τα εγκρίνουμε ναι. Και δεν ξέρουμε τι λένε. Και μετά μαθαίνουμε από την αφίσα ποιοι είναι. Ακριβώς. Αυτό σου λέω λοιπόν. Όχι, εγώ μένω στην εσύ μένεις στην ουσία. Εγώ μένω στο συμβόλαιο. Και ότι υπάρχουν δημότες που πληρώνουν.
Εκεί μένω. Α, καλά, αυτό είναι άλλο θέμα, τεράστιο θέμα. Αυτό. Εγώ σε αυτό μένω. Και όχι στην ανακοίνωση. Και τα τέλη για αυτά τα. Μου με συγχύσατε, θα σου βάλω κρύο τζέλ για αυτό που έκανε. Πού? Στην κοιλιά. Πες τα, Έλλη. Παιδιά, εντάξει. Όχι, σε παρακαλώ, 18-2-38. Μα θα με τρελάνει. Με νιώ, ανάψε με τα αίματα. Τι? Ανάψε με τα αίματα. Μα σε παρακαλώ τώρα την κάνω εκεί. Τώρα με την Άννα. Θέλει ένα κρυοτζέλ τώρα να κρυώσει η κοιλιά. Νομίζω ότι όλοι θέλουν ένα κρυοτζέλ. Ε, όλοι το θέλουμε το κρυοτζέλ μας. Εγώ το θέλω παντού γενικώς. Φοβάμαι. Μα θα τρελαθώ. Άντε πάλι, το συνεχίζεις. Μα θα τρελαθώ! Δώσε πόνο! Έτσι μα κάτσε ρε να σου, με συγχωρείς. Δηλαδή, με συγχωρείς. Δηλαδή, αν δεν ήξερε αυτό, πόσα συμβόλαια έχει υπογράψει αυτός ο άνθρωπος που δεν ξέρει και βγαίνει τα ποσά. Τι γίνεται εκεί πέρα. Το ερωτηματικό το μεγάλο είναι πώς βγαίνεις επίσημος καλλιτεχνικός διευθυντής και λες ότι έμαθα από την αφίσα τη στιγμή που έχει υπογράψει συμβόλαιο. Αυτό λέω τόση ώρα. Εγώ λέω για το συμβόλαιο. Εσύ μένεις στο συμβόλαιο. Εκεί μένω εγώ. Να το δούμε το συμβόλαιο. Στείλ το τόμα στο συμβόλαιο σου που κάνετε περιοδία να το δούμε, ρε παιδιά, να δούμε πότε το υπογράψατε. Το λες τόση ώρα. Αφού το έχει υπογράψει 1,5 μήνα πιο πριν το συμβόλαιο, δεν γίνεται άρα να το λέει από την αφήσα. Άρα είναι άκυρη δήλωση. Άρα για ποιο λόγο την κάνει τη δήλωση. Γιατί δημοσιογραφικά μετά είδε το τι υπέγραψε ένα σωρό. Ρωτάμε δημοσιογραφικά. Λοιπόν, μετά είδε τι υπέγραψε. 18-2-30. Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Μα δεν γίνεται. Αλλιώς όλοι είμαστε για το φαρμακοποιείο. Είμαστε λίγο. Όχι, κοίτα, μπορείς να καείς με αυτά που ακούς. Έχεις υπογράψει συμβόλαιο. Βγαίνει μια παράσταση και το μαθαίνεις από την αφίσα. Άρα τσάμπα τα συμβόλαια. Τι γίνεται στο Δήμο. Άρα ποιος υπέγραψε. Ο ΕΟ. 18, το κρύο τζέλ. 10 λεπτά. 18-2-38 από την Ελλάδα. 77-78-77-87 από την Κύπρο. Να φύγει ο χρόνος, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει. Ελάτε να αλλάξουμε κορμί επιδερμίδα χωρίς συμβόλαιο. Και ποινικές ρήτρες. Ναι. Έμα, του φταίξε ο τρίφωνος τώρα. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Ναι, 18, δεν θα διαφωνήσω, 18-2-38 από την Ελλάδα. Κρυολιπόληση με 1 ευρώ και 60 λεπτά το μήνα, κυρίες και κύριοι. Με ουσιαστικά με 0,05 λεπτά του ευρώ, Νάσο, για να κάνεις αυτό το αποτέλεσμα, κοίτα το, αυτό ακριβώς, μπορούν να κάνουν άνδρες, γυναίκες. Θέλεις και εσύ, θέλεις και εσύ, κρυοτζέλ. Μένια, θέλει κρυοτζέλ. Παιδιά, παιδιά, μια κάμερα τώρα στο μήλιο, τώρα, ναι, Αργύρη τώρα. Είναι πίσω από τον καναπέ, θες λίγο κρυοτζέλ. Εκεί στον καναπέ. Πήγε από πίσω, πίσω, πάει από πίσω. Νομίζω ότι είναι το γατί είναι εδώ. Φαν του κρυοτζέλ. Έτσι, με το που λες κρυοτζέλ, εδώ είναι το γατί, έρχεται. Θέλει κρυοτζέλ. 18-2-38, κυρίες και κύριοι, εκμεταλλευτείτε τώρα για τα τελευταία 8,5 λεπτά που απομένουν στο 18-2-38 δωρεάν από την Ελλάδα και από την Κύπρο στο 77-78. 77-87 και πάρτε δωρεάν ένα κρυοτζέλ αξίας. Όσο πωλείτε στο εξωτερικό, στη Γαλλία και στη Βραζιλία, 350 ευρώ. Κάντε κρυολιπόληση δωρεάν για ένα χρόνο, ξοδεύοντας ουσιαστικά το μήνα 1 ευρώ και 60 λεπτά. Το κρυοτζέλ που κάνει κρυολιπόληση, κυρίες και κύριοι, βοηθάει να αλλάξετε, όπως βλέπετε, τη σιλουέτα σας, χάνοντας πόντους και λίπους άμεσα, με αισθητά αποτελέσματα σε μία ώρα. Ένα συν ακόμα ένα δωρεάν, γιατί το κρυοτζέλ περιέχει αγριοκαστανιάκι, σόρος, πιπέρι, μέντα, δυόσμο, ευκάλυπτο, είναι για όλα τα σημεία, για τους γλουτούς, για τους μυρούς, για τα μπράτσα, την κοιλιά, για την περιφέρεια και τα αποτελέσματα είναι ορατά. Κάνετε σε μία ώρα, χάνετε αμέσως το τοπικό πάχος. Κάνετε κρυολιπόληση χωρίς να πάτε σε κανένα Ινστιτούτο. Μία θεραπεία κρυολιπόλησης κοστίζει 2.000 ευρώ. Εδώ, σε όλα τα σημεία, εδώ την κάνετε με 1 ευρώ και 60 λεπτά στο σπίτι και δώρο άλλο ένα. Για να καταλάβετε ότι το τζιν πλέον θα πάρει ανάσα. Θα κλείσει το τζιν. Δεν θα σφίγγει. Μπορεί να κλείνει, αλλά να σφίγγει. Και τι εννοούμε. Οι φωτογραφίες που κάνει το κρυοτζέλ, γρήγορα παιδιά, είναι μόνο για τους 100 τελευταίους, κοιτάξτε τα φοβερά αποτελέσματα, γιατί παίρνουν και δωρεάν συμμετοχή για τα μάξι. Όσοι πάρουν, να το δείξουμε λίγο για τα μάξι, δωρεάν και συμμετοχή. Στο 18-2-38, χωρίς χρέωση. Λοιπόν,
το κρυοτζέλ. Για να δούμε τις φωτογραφίες. Τι πώς αλλάζει το κορμί. Οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι με τη συστηματική χρήση του κρυοτζέλ κάνοντας κρυοθεραπεία. Αυτή η τιμή την οποία βλέπετε, η κρυολιπόλυση, κοστίζει 2.000 ευρώ η κάθε μία. Συνήθως λένε θέλεις 5 συνεδρίες μέσα στο χρόνο. Εδώ κάνεις την ετήσια θεραπεία, συνεδρία. Εδώ κοιτάξτε τη φωτογραφία αυτή. Τι σημαίνει κρυολιπόλυση. Παιδιά, γρήγορα τελειώνει ο χρόνος, δεν είναι για όλους. 18-2-38, δωρεάν. Να δούμε λίγο πίσω, τα βλέπετε τα αποτελέσματα, την κάρτα. Λοιπόν, εδώ πέρα όπως βλέπετε το κρυοτζέλ, το οποίο κάνει κρυοθεραπεία, το οποίο πωλείται στη Γαλλία και στη Βραζιλία, 350 ευρώ, θα γίνει δικό σας με 1 ευρώ και 60 λεπτά, 1 ευρώ και 60 λεπτά με το ΦΠΑ το μήνα, 19,90 το χρόνο δηλαδή, θα ξοδέψετε και θα πάρετε δωρεάν 350 ευρώ. Αύριο αυτό το προϊόν, δεν θα το ξαναβγάλω, θα πωλείτε 350 ευρώ στην αγορά. Στη Γαλλία και στη Βραζιλία είναι το κορυφαίο, είναι το top, το οποίο γίνεται δικό σας τώρα όμως. Δεν έχετε πολύ χρόνο, είναι δωρεάν. Κοιτάξτε το. 350 ευρώ. Δίπλα, παιδιά, στο δωρεάν. Το πλάνο εκεί. Εδώ, λοιπόν, παίρνετε άλλο ένα κρυοτζέλ για να κάνετε κρυολιπόλυση στο σπίτι δωρεάν, χωρίς χρέωση, στο 18-238. Παίρνω και τηλέφωνο για να δείτε ότι δεν χρεώνεστε. Πάρτε γρήγορα, παιδιά, τελειώνει ο χρόνος για τα δωρεάν. Λοιπόν, θα βάλω το στον κιλό ρολόι και την κάρτα στα 4 λεπτά, γιατί όσοι παραγγείλετε στα 4 λεπτά, όλοι, με 1 ευρώ και 60 λεπτά το μήνα που θα ξοδέψετε, 1 ευρώ και 60 λεπτά το μήνα, θα πάρετε ένα συν άλλο ένα δωρεάν αξίας 350 ευρώ και θα μπείτε όλοι στην κλήρωση δωρεάν, με δωρεάν, χωρίς χρέωση, για το Volkswagen Move Up, αξίας 11.500 ευρώ. Είναι ωραιότατο. Βάζεις και το κρυοτζέλ και φεύγεις. Και είσαι μετά άντε για. Κάποιος μου πήρε τα κλειδιά. Επίτηδες το κάνανε. Ξέρουμε τι κάνουμε. Τι εννοείται. Για ψάξω το ταμπλό λίγο. Να το εκεί είναι τα κλειδιά. Ωραία κόρνα έχει. Το παντρεύουμε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσετε. Πού είστε, εδώ μια καμερούλα. Και το χρόνο χωρίζουνε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσετε, να τηλεφωνείτε για αυτό το κρυοτζέλ. Στο 18-2-38 από την Ελλάδα, μόλις φύγει το χρονόμετρο, γιατί παίρνετε το κρυοτζέλ που κάνει στη Γαλλία και στη Βραζιλία το συγκεκριμένο. Που λιώνει τα πάντα, κυρίες και κύριοι. Θέλω να προλάβετε να είστε οι πρώτοι και πιο γρήγοροι. Γιατί διεκδικείτε και τη συμμετοχή σας για τα μάξι. Κοιτάξτε το. Συγγνώμη, αυτή η όπισθεν μπορεί κάποιος να μου πει πώς μπαίνει. Πατητή. Α, τώρα μάξι. Μπήκε, τώρα μπήκε. Γιατί με δυσκολεύει αυτή η όπισθεν. Μια χαρά, τέλεια, άστο. Εντάξει. Ναι. Μέχρι εκεί. Εντάξει, καλά το έκανα. Ναι. Καλά. Είναι πατητή. Όλα τέλεια, όλα τέλεια. Λοιπόν, 18-2-38 από την Ελλάδα. Θα πάρετε με 1 και 60. Φεύγουν ακουστικά, έχουν φύγει όλα. Λοιπόν, και τα προϊόντα όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Κοιτάξτε τα. Για να χάσετε άμεσα κιλά. 18-2-38, όσοι προλάβετε παίρνετε ένα την κρυολιπόλυση για ένα χρόνο με 1 ευρώ και 60 λεπτά το μήνα, 19 και 20 το χρόνο, και παίρνετε δωρεάν άλλο ένα κρυοτζέλ και μαζί παίρνετε δωρεάν
και τη συμμετοχή σας για το Volkswagen Move Up. Όσοι προλάβετε, οι 100 πρώτοι πιο γρήγοροι στο 18-2-38. Πάμε να φύγει ο χρόνος, γιατί το κρυοτζέλ αλλάζει την εξωτερική μας εικόνα. Τηλεφωνήστε γρήγορα, μην μου στέλνετε μηνύματα στα inbox, για να πάρετε αυτά τα προϊόντα με 1 ευρώ και 60 λεπτά το μήνα. Παιδιά, γρήγορα, δεν είναι για όλους. Παίρνετε άλλο ένα δωρεάν. Αύριο θα πωλείτε 350 ευρώ το κάθε ένα κομμάτι. Τώρα θέλω να προλάβετε να το πάρετε δωρεάν το άλλο ένα. 18-2-38 από την Ελλάδα χωρίς χρέωση. 77-78-77-87 από την Κύπρο. Επαναλαμβάνω, είναι δραστικό τα αποτελέσματα εξάλλου. Θα τα δούμε πώς μπορείτε να τα κάνετε. Γρήγορα, παιδιά, γιατί έχετε λυσάξει τώρα το τηλεφωνικό κέντρο. Δωρεάν άλλο ένα κρυοτζέλ αξίας 350 ευρώ. Πρέπει να προλάβετε ήδη από τους 200 ή 150 ήδη. Γιατί παίρνουν για τη συμμετοχή για την κλήρωση δωρεάν του αυτοκινήτου και το, η συμμετοχή για τα μάξι. Δηλαδή φεύγεις με τα δύο κρυοτζέλ. 5 λεπτά την ημέρα. Τι? 5 λεπτά την ημέρα, τίποτα. Λοιπόν, μαζί με το κρυοτζέλ, για να αρχίσετε εδώ πέρα, 1,60 σκεφτείτε. Λοιπόν, γρήγορα τηλεφωνήστε. Μισό λεπτό. Λοιπόν, το κρυοτζέλ. Η Έρση ζει. Το κρυοτζέλ αυτό και θα σας δροσίσει και θα σας αδυνατήσει. 1 ευρώ και 60 λεπτά το μήνα για 12 μήνες σημαίνει 20 ευρώ το χρόνο, από 350 ευρώ που κάνει αυτό στη Γαλλία και στη Βραζιλία αντίστοιχα προϊόντα. Παιδιά, γίνεται πανικό στο τηλεφωνικό κέντρο. Πάρτε τηλέφωνο, γιατί τελειώσαν και 200 στα τελευταία 2 λεπτά. Άλλοι 100 και συμμετοχή για τα μάξι δώρο. 18-2-38 από την Ελλάδα. 1,5 λεπτό έχει μείνει. 1,50. Αυτό το κρυοτζέλ, ξέρετε τι κορμί, δείξε λίγο τις φωτογραφίες εκεί στη μούρη που έχεις εμένα τώρα. Δείξε να δουν λίγο πώς άλλαξε το κορμί. Για βάλτε το λίγο. Εδώ κοιτάξτε τι γίνεται. Εγώ σας το λέω για να προλάβετε. Δεν έχω για όλους το τελευταίο λεπτό, παιδιά. Πάμε. Εν όλοι τηλεφωνήστε δωρεάν κλήση. 18-2-38 από την Ελλάδα. 77-78-77-87 από την Κύπρο. Αυτό το κρυοτζέλ. Όχι μόνο δεν θα πληρώσετε 350 ευρώ, αλλά θα σας δώσουμε άλλο ένα δωρεάν. Δωρεάν για όλους εσάς. Παιδιά, δεν προλαβαίνετε όλοι και διεκδικείτε και τα δύο. Εδώ κοιτάξτε. Να τα. Αυτό εδώ έχει 350 ευρώ το ένα. Στη Γαλλία και στην Βραζιλία. Εδώ γίνεται δικό σας. Με 1,60 το μήνα. 1,60 το μήνα, ξέρετε τι είναι? Τίποτα. Το χρόνο είναι 20 ευρώ. Και παίρνετε μαζί άλλο ένα 350 ευρώ. Σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και αν μας παρακολουθείτε. 38 δεύτερα για να το πάρετε όλοι. Αύριο κυκλοφορεί στην αγορά. Με ενημερώνουν τώρα 350 ευρώ. Κάνετε κρυολιπόληση από το σπίτι σας. Πρέπει να είστε γρήγοροι. Παιδιά, μη μου στέλνετε στα social media. Εδώ πέρα. Το ένα το παίρνετε δωρεάν, δώρο, και το άλλο 1,60 το μήνα, 20 ευρώ το χρόνο. Και η συμμετοχή για το αμάξι αυτό το οποίο βλέπετε, δωρεάν. Να φύγουν άλλα 3 λεπτά παρακαλώ, για να προλάβουν, γιατί μου στέλνουν μηνύματα. 18-2-38 από την Ελλάδα, 77-78-77-87 από την Κύπρο. Τα τελευταία 3 λεπτά, οι 100 πιο γρήγοροι. Θα τηλεφωνήσετε τώρα, θα διεκδικήσετε αυτά τα κρυοτζέλ και τα δύο μαζί θα πληρώνετε 700 ευρώ σε ΦΠΑ στη Γαλλία ή στη Βραζιλία. Επειδή είναι η τελευταία μέρα που τα φέρνουμε, αύριο αυτή είναι η τιμή που θα πληρώνετε. Εδώ πέρα τα παίρνετε το ένα δωρεάν και το άλλο 1,60 το μήνα επί 12 μήνες, 20 ευρώ, 18-2-38 χωρίς χρέωση από την Ελλάδα. Παιδιά, τελειώνει ο χρόνος και η συμμετοχή για το Volkswagen Polo. Δεν έχετε πολύ χρόνο ακόμα. Δείτε τις φωτογραφίες πώς αυτά αλλάζουν την εξωτερική σας εμφάνιση. Εδώ κοιτάξτε πώς θα τα καταφέρετε.
Εντάξει, ακούω σχόλια για τις φωτογραφίες, κορίτσια. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή το πώς αλλάζει το σώμα εξαιτίας αυτών των προϊόντων, αυτών των συστατικών που έχει μέσα η κρέμα. Γρήγορα! Έτσι, με ευκάλυπτο. Να ζήσετε, να ζήσετε. Με ευκάλυπτο, αγριοκαστανιά, ροζ πιπέρι. Που όλα αυτά έχουν τη σωστή αναλογία για να μπουν μέσα στο δέρμα και να μπορέσουν να σπάσουν αυτό το λίπος που δεν το αγαπάει και κανένα. Λοιπόν, τελειώνει ο χρόνος, κυρίες και κύριοι. Ποιος θα είναι ο επόμενος? Έχουμε μόνο για 50 και τέλος. Πάω σε διαφημίσεις. 1,5 λεπτό και διεκδικείτε και τη συμμετοχή σας για τα μάξι. Και έχετε τα δύο κρυοτζέλ. Και αυτοκίνητο και κρυοτζέλ. Με 1 ευρώ και 60 λεπτά το μήνα. Και δώρο 350 ευρώ άλλο ένα. Και είναι η τελευταία μέρα. Η τελευταία μέρα και το τελευταίο 1,5 λεπτό. Δεν περιγράφω άλλο. Τέλος. Εγώ δεν ξέρω τι να κάνω με αυτά εδώ. Σε κάποιον θα τα δώσω. Αυτό λέω θα το κάνω δώρο στην Έρση για τα γενέθλιά της. Κάντο. Τέλος. Το μάξι. Όχι, το κρυοτζέλ. Το θέμα είναι να κάνουμε πρακτικά δώρα. Το κρυοτζέλ είναι ωραίο το πρακτικό τέλειο. Δώρο. Τέλειο. Βλέπεις και αποτέλεσμα. Χρησιμεύει παντού. Και στο μπράτσο και στους γοφούς και στους μυρούς. Τελειώνει ο χρόνος. Δεν θα πάρετε το δώρο σας. Κοιτάξτε τα αποτελέσματα. Αυτό το κάνει κρυολιπόλυση, παιδιά, που βλέπετε. Με το τζέλ που κρατάω στα χέρια μου. Τα βλέπετε, κοιτάξτε εδώ το σώμα. Πώς μειώνει το λίπος στην κοιλιά, πώς κάνει την κοιλιά όπως την είχαμε 25 χρονών γενικότερα και πώς βοηθάει μετά από εγχειρήσεις να βελτιωθεί η όψη του σώματός μας αφαιρώντας το λίπος από εκεί που δεν μπορεί να αφαιρεθεί. Το νου σου, όλο δεξιά. Υπονοείς κάτι για το δεξιά? Όχι, είμαι σαφής. Για να το καταλάβω. Είμαι σαφής, κάτω δεξιά το τιμόνι. Όλα δεξιά είπε. Εγώ θα το κάνω δεξιά. Όλα δεξιά. Οι τηλεθεατές τελείωσε ο χρόνος. Θα τους δώσω δύο τελευταία λεπτά, επειδή είμαι έτσι λίγο πονηρούλης. Δώσε πίσω δύο λεπτά. Να φτιάξω το μαλλί ένα λεπτό. 18-2-38. Διαδραστική εκπομπή. Live. 18-2-38. Καλή επιτυχία. Τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό. Και από την Κύπρο, από το Plus που μας παρακολουθείτε. Δωρεάν, παιδιά, κοιτάξτε αποτελέσματα το κρυοτζέλ. Εδώ κοιτάξτε τι κάνει, θαύματα. Κρυολιπόλυση κατοίκων. Τι να τα κάνεις στα Ινστιτούτα, άμα πονάει κιόλας, ούτε απ' έξω δεν περνάς. Εμένα μου είπε να, μου το κάνει η δερματολόγος που είναι φίλη μου και λέω δεν μπορώ γιατί πονάω. Δεν θα πλήρωνα. Φαντάζομαι αυτές που θέλουν να πληρώσουν, να κάνουν όλο αυτό και να τραβήξουν και τον πόνο. Δεν χρειάζεται, παιδιά, με 1 και 60. Δεν χρειάζεται. Το βάζεις το βράδυ, εγώ θα το πρότεινα το βράδυ. Το τελευταίο λεπτό, εγώ επαναλαμβάνω, έχει 350 ευρώ το καθένα στη Γαλλία και στη Βραζιλία. Το παίρνετε δωρεάν. 1,5 τελευταίο λεπτό στο 18-2-38 από την Ελλάδα. Ένα λεπτό, ένα τελευταίο λεπτό. Τελειώνει ο χρόνος. Δωρεάν η μία συσκευασία. Παιδιά, δεν προλαβαίνετε οι υπόλοιποι. Η τιμή θα βγει στα 350 ευρώ το καθένα. Και εδώ το παίρνετε 1 ευρώ και 60 λεπτά με δωρεάν κλήση στο 18-2-38. Το μήνα, δηλαδή το χρόνο, 20 ευρώ. Και τα αποτελέσματα φαίνονται στην πρώτη ώρα κιόλας με μεζούρα. Πάμε, οι τελευταίοι παιδιά, 30 δευτερόλεπτα. Και η συμμετοχή για τα μάξι δωρεάν. Μετά φταίω εγώ. Το υπέροχο Volkswagen Move Up. Παιδιά, γρήγορα, ελάτε 10 τελευταίοι. Για τη συμμετοχή και για τα μάξι με δωρεάν κλήση στο 18-2-38 από την Ελλάδα και στο 77-78-77-87 από την Κύπρο. Προλαβαίνετε. 10 τελευταίοι έχουν μείνει. Λοιπόν, παίρνω το κρυοτζέλ. Πάω να τα λείψω στην Έλλη. Στο διαφημιστικό διάλειμμα. Να δω τα αποτελέσματα με τα ίδια μου τα μάτια. Γιατί το κρύο τζέλ κάνει για όλα. Κάνει και για όλους.
Και για όλους. Εννοείται. Και για αυτούς που είσαι στο Νάσος Μπλοκ που βλέπω τις φωτογραφίες που ανεβάζεις. Αν βάλει εδώ κρυοτζέλ για εδώ, μπορεί να γίνει δουλίτσα. Να γίνει δουλίτσα, ναι, ναι. Θα φύγει κατευθείαν. Ναι. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε με το ροζ βίντεο. Το νέο αντιμικροβιακό φίλτρο νερού που κατακτά την Ευρώπη και τον κόσμο. Από 77 ευρώ μόνο. Παγκόσμια καινοτομία. Από ανοξείδωτο ατσάλι και σύστημα αντιμικροβιακής προστασίας με κράματα αντιμικροβιακού χαλκού καταχωρημένα στο EPA της Αμερικής. Τη δράση στην εξόντωση των μικροβίων εντός της συσκευής βεβαίωσε το μικροβιολογικό εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Olympus. Ελεγμένο από 3 πιστοποιημένα ευρωπαϊκά χημικά εργαστήρια, 2 ελληνικά πανεπιστήμια και κατακρατά χλώριο, φυτοφάρμακα, ίνες αμιάντου, βαρέα μέταλλα και αν βρεθούν στο νερό παθογόνα μικρόβια όπως E. coli, τύφος, σαλμονέλα κτλ. Το κεραμικό φίλτρο τα κατακρατά και το αντιμικροβιακό σύστημα σε 2 ώρες τα σκοτώνει. Δείτε αυτό το βουρκόνερο. Ήρθε στο ποτήρι μας πεντακάθαρο. Όποιος πίνει νερό από αυτά τα φίλτρα, κυριολεκτικά μαγεύεται, εθίζεται. Δεν μπορεί να πιει άλλο νερό. Και αξίζει τον κόπο να δώσετε ελάχιστα μόνο χρήματα και να προμηθευτείτε ένα αντιμικροβιακό φίλτρο νερού Olympus και να είστε σίγουροι ότι σε όλη σας τη ζωή θα πίνετε υγιεινό, κρυστάλλινο, θεϊκό και ολύμπιο, θα έλεγα, νερό. Olympus. Τα ελληνικά φίλτρα νερού. 15 διαφορετικά μοντέλα που θα καλύψουν το πρόβλημα σε κάθε περιοχή. centerplus.gr. Αθήνα, Βεραντζέρου 40, Ομόνια. Αχαρνές, Λεωφόρος Καραμανλή 87, 210-2405-900. Κουμτέλ. Η μοναδική γνήσια κουμτέλ στην Ελλάδα. Η μεγαλύτερη σόμπα. Μεγάλη προσφορά Φεβρουαρίου. Η νέα κουμτέλ Elite. Από 89, μόνο 69 ευρώ η μία με δώρο ένα αεροστόπ. Και οι δύο κουμτέλ Elite από 178, μόνο 120 ευρώ. Με δώρο τη νέα κουμτελίνα αξίας 39,90. Δοκίμασα πολλές για να βγάλει την κουβέρτα. Μόνο με την κουμπτέλ τα κατάφερα. Για να γυρνάτε στο σπίτι χωρίς κουβέρτες, ανάψτε μια σόβα κουμπτέλ. Με ένα απλό τηλεφώνημα έρχεται σπίτι σας. Η σόβα κουμπτέλ εννοώ. Τηλεφωνήστε τώρα για να ζεστάτε. Για να συσταθείτε τώρα. Κουμτέλ. Εδώ και 4 χρόνια έχει ζεστάνει χιλιάδες νοικοκυριά οικονομικά. Με το πετρέλαιο στην πιο υψηλή τιμή των τελευταίων 20 χρόνων είναι η κατάλληλη στιγμή για να αποκτήσετε τη δημοφιλέστερη σόβα της αγοράς. Την Κουμτέλ, που φέτος έγινε ακόμη καλύτερη χάρη σε 3 τεχνολογικές καινοτομίες. Νέο μοντέλο Elite 2800 W για ενιαίους χώρους και σαλόνια έως και 150 τετραγωνικά μέτρα. Νέος αισθητήρας κίνησης που σβήνει αυτόματα τη σόμπα αν την ξεχάσετε ανοιχτή σε άδειο χώρο ή κοιμηθείτε. Διαθέτει όμως και χρονοδιακόπτη 90 λεπτών για να ρυθμίζετε εσείς τον επιθυμητό χρόνο λειτουργίας για ακόμη περισσότερη οικονομία, καθώς και θερμοστάτη για να ρυθμίζετε και τη θερμοκρασία που θέλετε εσείς στον χώρο σας. Έχει ροδάκια μεταφοράς και διακόπτη ασφαλείας που διακόπτει τη λειτουργία της σε περίπτωση πτώσης ή χτυπήματος της συσκευής και φυσικά όλα τα πιστοποιητικά ασφάλειας CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 2 χρόνια εγγύησης. Ζεσταθείτε επιτέλους με 3 λάμπες μπροστά και 2 στο πάνω μέρος που διανέμουν καλύτερα τη θερμότητα στο χώρο.
με τεχνολογία υπέρυθρης θέρμανσης που ζεσταίνει φυσικά όπως ο ήλιος. Τραβάει όλη την υγρασία και επιτρέπει στο χώρο να παραμένει ζεστός για ώρα. Ακόμη και αφού κλείσετε την Κουμπτέλ. Κοιτάξτε τώρα το δώρο μας, τη νέα Κουμπτελίνα. Η σόμπα με τη μεγαλύτερη επιφάνεια θέρμανσης για τα βάτης και άνοιγμα στο πάνω μέρος για ομοιόμορφη διανομή της θερμότητας. Με τρεις αντιστάσεις που ρυθμίζονται ανεξάρτητα, είναι ιδανική για δωμάτια, μπάνια και μεσαίους χώρους. Με την Κουμπτέλ, το σπίτι ζεστάθηκε μια για πάντα. Στην πολυκατοικία έκλεισαν την κεντρική θέρμανση και εμείς ανοίξαμε την Κουμπτέλ. Η λύση είναι μία. Κουμπτέλ. Κάθε πρωί ξυπνάμε σε ζεστό σπίτι με άλλη διάθεση. Κάνουμε οικονομία, κρατώντας όμως το σπίτι ζεστό στις ώρες που εμείς θέλουμε. Κουμπτέλ, ο υγιεινός τρόπος θέρμανσης για παιδιά και άτομα με πόνους στις αρθρώσεις και τα κόκαλα. Διατίθεται και από τα καταστήματα Ταύρου στην Πέτρου Ράλη 10, Περιστερίου στη Γεωργίου Τσαλαβούτα 9 και στη Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου 6 στο Κάραβελ. Αποκτήστε και εσείς σήμερα την Κουμπτέλ. Μεγάλη προσφορά Φεβρουαρίου. Η νέα Κουμπτέλ Elite. Από 89, μόνο 69 ευρώ η μία με δώρο ένα αεροστόπ. Και οι δύο Κουμπτέλ Elite. Από 178, μόνο 120 ευρώ. Με δώρο τη νέα Κουμπτελίνα, αξίας 39,90. Τηλεφωνήστε τώρα στο 18-238. Μπείτε τώρα στο www.extramall.gr και αποκτήστε την Κουμπτέλ με 6 άτοκες δόσεις. Είναι η ώρα η δική μας, είναι η ώρα να παίξουμε και οι δύο πρώτοι. Ο πρώτος 4200, ο δεύτερος από το διαμάντι. Θα μίλω στο φως πόσο αισθησιακό φαίνεται το 5 με το λέιζερ. Καλά, Μιχάλης Αθανασιάδης, εκτός από τη σκηνικάρα που έχει δημιουργήσει και τα παιχνίδια μαζί, έχει σχεδιάσει, έχει ζωγραφίσει ο κύριος Μιχάλης μας, καλύτερος σκηνογράφος της χώρας. Έτσι, γιατί έχουμε δει κι άλλες απομιμήσεις, ημιτασιών έχουν βγει. Εγώ τη λέω τη γνώμη μου δημόσια. Και εκτός από το σκηνικό υπερπαραγωγή και τα παιχνίδια για εσάς είναι σχεδιασμένα ένα προς ένα. Το διαμάντι λοιπόν γυρνάει. Ζωγράφησε ο Μιχάλης Αθανασιάδης και κατασκεύασε ο Βασίλης ο Καταβελάκος. Λοιπόν, 4200 να φύγουν 5 λεπτά. Και θέλω στον πρώτο να μείνουμε πριν στα 5. 4200 και 5, οι δύο πρώτοι. 14650, πάρα πολύ απλό θα το κάνουμε σήμερα, δεν θα κουραστείτε καθόλου. 14650, οι δύο πρώτοι με το που θα πάρετε τηλέφωνο βγαίνετε αυτόματα στον αέρα. Ο πρώτος 4200, ο δεύτερος 5.000 ευρώ. 14650,
από σταθερό ή κινητό, τηλεφωνείτε. Με το που πάρετε τηλέφωνο, οι δύο πρώτοι κατευθείαν βγαίνετε στον αέρα. Ο χρόνος τρέχει, να βάλουμε και τα ποσά. Δεν υπάρχει κανένα σήμερα. Παρασκευή που είχε πάει για ψώνια. Μήπως έχουν πάει σήμερα για ψώνια Παρασκευή. Μήπως έχουν κολλήσει την κίνηση με το έξω γίνεται πανικός. Ναι. Δεν πειράζει. Καλύτερα να είστε πιο λίγοι για να πάρετε πιο πολλά λεφτά. Δεν υπάρχει κανένας, εγώ το λέω. 4 λεπτά να βάλουμε τα ποσά. Λοιπόν, να τους κάνουμε πιο πολλούς. 4, 200, 5, 5, 200, 5,5 και 6. 4 τηλεθεατές. 14, 6, 50, κατευθείαν αφού δεν υπάρχει κανείς θα βγαίνετε στον αέρα. 4, 200, 5, 5, 200, 5,5 και 6. 14, 6, 50, χαίρετε. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας, το όνομά σας. Αριστοτέλους Ευγενία, από Μέγαρα. Από τα όμορφα Μέγαρα, την αγάπη μας. Καλό μεσημέρι, καλή Παρασκευή. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Αύριο θα είμαστε σε 2 ώρες. 1:15 με 5:20 και 7:30 με 10. Μην μας χάσετε. Είναι καυτά τα αυριανά αποκαλυπτικά. Θα σας παρακολουθήσουμε. Έτσι, μπράβο. 4.200 ευρώ είναι δικά σου, κυρία Ευγενία, από Μέγαρα. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε, παιδιά. Δεν υπάρχει κανένας. Ο επόμενος, που είναι τα άλλα ποσά να τα βάλουμε. 14.650. Όλοι μπαίνετε, μπορείτε να παίρνετε όσες περισσότερες φορές μπορείτε, γιατί αυξάνετε τις πιθανότητες να φύγετε και με το αυτοκίνητο. Δηλαδή, το ίδιο μήνυμα σας δίνει τη δυνατότητα να φύγετε και με το αμάξι. Το είδατε ότι δεν έχουμε τηλεθεατές πολλούς και βγαίνετε στον αέρα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Το όνομά σου? Ερίκος Χαζιανδρέου. Από πού μας τηλεφωνείς, Ερίκο? Από το Μοσχάτο. Από το Μοσχάτο. Το διαμάντι του έρωτα θα σου δείξει ο σκηνοθέτης τι σου έδωσε. 5.000 ευρώ είναι δικά σου. Wow, μπράβο, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Είδατε σήμερα που δεν μας βλέπουνε? Είναι τόσο απλό. Σήμερα όσοι είστε στο σπίτι, επειδή δεν υπάρχουν πολλοί, μπορεί να έχουν κολλήσει την κίνηση, μπορεί να έχει συμβεί το οτιδήποτε, είναι και άσχημος ο καιρός έξω. Θέλει προσοχή και να μου προσέχετε όσοι είστε έξω. Στο 14.650 προλαβαίνετε. 2,5 λεπτά. Έχουμε 5.200, 5,5 και 6.000 ευρώ. Κανένας δεν υπάρχει. Εγώ τα λέω. 14.650. Δεν τα θέλετε. Έχουμε 2 λεπτά. Και εσείς μόνο αφήνετε τα στοιχεία σας, τίποτα άλλο, και βγαίνετε αμέσως στον αέρα. Θέλω 3 τηλεθεατές τώρα. 5.200, 5,5 και 6. 14.650, 1,5 λεπτό. Τι ζεσταίνομαι τώρα, κρυώνω πολύ. 14.650. 3, εσείς οι 3 πρώτοι που μας βλέπετε. Έχουμε το πρώτο. Ορίστε. Σας το είπα ότι κατευθείαν βγαίνετε. Γεια σας. Έπεσε. Πού σου έπεσε, Χρήστο, στο πηγάδι? Να κάνουμε και λίγο πλάκα, αφού δεν υπάρχει κανείς. Όσοι είναι στο σπίτι τώρα, σήμερα είναι η τυχερή σας μέρα. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Το όνομά σας? Βαγγέλης. Βαγγέλη, από ποια περιοχή μας παίρνεις τηλέφωνο? Από τον Ταύρο. 1, 2, 3, 4, 5. Πέντε 200 είναι δικά σου. Ευχαριστώ. Μπράβο, Βαγγέλη. Ευχαριστώ. Τόσο απλά και εύκολα. Πάμε, επόμενος 5,5, 14,650, παιδιά. 5,5, 6. Δεν υπάρχουν άλλοι τηλεθεατές. Με το που παίρνετε βγαίνετε κατευθείαν στον αέρα. Ο επόμενος, βγάζω τα κατοστάρικα, βάζω όλα με τα εικοσάρικο, 5,5, 6, θα τελειώσει ο χρόνος. Λοιπόν, πρέπει να τηλεφωνήσετε όμως, τώρα που δεν υπάρχει κανένας.
Είδατε οι τρεις πρώτοι τηλεθεατές που βγήκανε, που ήταν οι τρεις που βλέπανε ή που ήταν σπίτι, σήμερα που δεν υπάρχει κανένας, πήραν κατευθείαν τα ποσά και φύγανε. Θα δώσω τη δυνατότητα για πιο πολλούς. Αρχίστε και γράφετε τα ποσά. 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8 και 8,5. Γράψτε τα ποσά, να δώσω κλήρωση 6 λεπτών για να τα διεκδικήσουν όλοι. Και να βγουν όλοι στον αέρα για να πάμε μετά να δούμε αν μπορούμε να δώσουμε. Άνοιξε, για να εμφανιστεί εδώ το χρηματοκιβώτιο και θα το ανοίξω για να γράψουμε τα ποσά. Μόλις γυρίσω θα πατήσω αντίστροφη μέτρηση. Όλοι βγαίνετε στον αέρα. Αφήνετε μόνο τα στοιχεία σας και όλοι κερδίζετε. Open. Λοιπόν, είναι έτοιμα τα ποσά να μπουν, να τοποθετηθούν για τους τηλεθεατές, γιατί είναι πολύ τώρα οι τηλεθεατές. 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 και 8. 6 τηλεθεατές, 6 που μας παρακολουθείτε, μέσα στο χρόνο, απλά αφήνετε τα στοιχεία σας. Κοιτάξτε εδώ. Με το που πατήσω, τα κίτρινα γράμματα του 14650. Καλή επιτυχία. Τώρα θέλω να τηλεφωνήσετε στο 14650. Θα βγάζω καπάκι στο καπάκι με το που αφήνετε τα στοιχεία σας τον έναν μετά τον άλλον. 14650 και έχουμε τον πρώτο. Σας είπα εγώ, πάρτε σήμερα, κάτι ξέρω. Γεια σας. Καλησπέρα, Μίνιο. Καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Το όνομά σας. Ονομάζομαι Ηλέκτρα Δανιήλ. Από ποια περιοχή μας πήρες, Ηλέκτρα? Νέα Σμύρνη. Από τη Νέα Σμύρνη. Η Ηλέκτρα μου, μιας είσαι σπίτι και κάνει κρύο, επειδή δεν υπάρχουν και πολλοί τηλεθεατές σήμερα που να παίρνουν τηλέφωνο, ήσουν τυχερή και... Εγώ θα ξαναπάρω. Ξαναπάρει γιατί δεν υπάρχει κανένας. 5.500 ευρώ είναι δικά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μένια μου. Να είσαι καλά, πάμε. Ο επόμενος, παιδιά, ελάτε όλοι, αφήστε μόνο τα στοιχεία σας και βγείτε αμέσως στον αέρα, 14650. Ποιος θα είναι ο επόμενος? Σήμερα φεύγουν ακουστικά, μικρόφωνα, όλα. Τα πειράζω όλα. Παιδιά, είναι τώρα 6, 6,5, 7, 7,5 και 8. Χαίρετε. Δεν έχω γραμμή. Εδώ τώρα που τρέχει ο χρόνος μπορείτε να πάρετε όσες φορές θέλετε, όποιος πάρει, δεν υπάρχει κανείς, γιατί παίρνει πίσω την αξία του κόστου του μηνύματος ή του τηλεφωνήματος, τη διπλή κιόλας με τις δωρεάν επιταγές από τα Instant Win αξίας 4 ευρώ. Μπαίνετε με το ίδιο τηλεφώνημα στην κλήρωση για το αμάξι μας, το Volkswagen, το Move Up, μαζί με τα χρήματα. Δίνουμε και τα αμάξι, κυρίες και κύριοι. Και η ώρα είναι κατατεθειμένη στη συμβολιογράφο των Αθηνών και είναι αναρτημένη στο menioslive.gr. 4 λεπτά, δεν έχω τηλεθεατή. Κατευθείαν όλοι μπορείτε. Αφήστε μόνο τα στοιχεία σας. 14650. Ο ένας θα βγαίνει μετά τον άλλον. Με το που έχω γραμμή τον βγάζω. Αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 14650 από σταθερό κινητό και να αφήσετε μόνο τα στοιχεία σας. Τίποτα άλλο δεν θα κάνετε σήμερα. Ξέρω ότι θα πάρετε τώρα. Ελάτε εσείς, επειδή είναι πολύ έξω από την κίνηση, όσοι είστε σπίτι, για πάρτε τηλέφωνο που δεν υπάρχει κανείς να τα πάρετε τα λεφτά. Τώρα είναι τα 6.000, 6.5, 7, 7.5, 8. 3 λεπτά. Ορίστε. Ο τηλεθεατής που πήρε. Γεια σας. Γεια σας. Το όνομά σας. Μόσχο Γεωργία. Γεωργία μου, πού είσαι σπίτι? Σπίτι είμαι, ναι. Α, πουλάκι μου, δεν βγαίνεις με αυτόν τον καιρό έξω? Κρυώνω. Κρυώνεις. Πού μένεις? Καλυθέα. Στην Καλυθέα. Λοιπόν, ελπίζω να σας αισθάνομαι 6.000 ευρώ. 1.000, 2, 3, 4, 5, 6, σε καλή μεριά. Ευχαριστώ, Μένιο μου, είσαι τέλειο. Μπορείς να ξανακαλέσεις γιατί δεν υπάρχει επόμενος για τα 6,5. Εξάλλου αυξάνει και τις πιθανότητες να φύγετε με το αυτοκίνητο. Πάμε για τα επόμενα. 6,5, 7, 7,5, 8 και βάλε και 8,5. Έλα για να ζεστάνουμε τον κόσμο σήμερα Παρασκευή.
Παιδιά, 2,5 λεπτά για τον επόμενο. Και 8,5 δίνω στα 2,5 λεπτά. Πρέπει να προλάβετε να τηλεφωνήσετε όμως. Δεν υπάρχει κανένας τώρα. Τι να κάνω, αλλάξτε και τη μουσική γιατί δεν μ' αρέσει. Λία, τι να κάνω. Να τους υπενθυμίσουμε για το αυτοκίνητο, Μένιο, ότι είναι ένα Volkswagen Move Up το οποίο σας περιμένει με ένα απλό τηλεφώνημα ή με ένα μήνυμα στο 14650 και μπορείτε έτσι να φύγετε και με τα χρήματα που έχει ο Μένιο στο χέρι, αλλά εδώ και είναι, με το αυτοκίνητο. Εδώ είναι, τα μετράω τώρα. 1000, σαν το Scrooge. 2. Ναι, αλλά ο Scrooge δεν το δίνει. 3. Αν δεν πάρω, πώς θα το δώσω. 4. 5. 6, μισό. Σας το είπα να πάρετε. Γεια σας. Γεια σας. Το όνομά σας. Σίμος λέγομαι. Σίμο, από ποια περιοχή μας πήρες τηλέφωνο? Από Ραφίνα. Από τη Ραφίνα. Ναι, Σίμο, ναι, ναι. 6.500 ευρώ είναι δικά σου. Ου, αυτά είναι. Να είστε καλά, Μένιο. Να ξαναπάρεις, γιατί δεν υπάρχει επόμενος για τα 7, 7,5, 8 και 8,5. Προλαβαίνουν ακόμα. Ναι. Πάρε ξανά γιατί αυξάνεις και τις πιθανότητες να πάρεις και τα μάξι. Επόμενος υπάρχει. Ελάτε παιδιά, ένα λεπτό. 7, 7,5, 8 και 8,5. 14, 6, 50. Για τα 7 τώρα. Έλα. 14650. Ελάτε παιδιά, πάμε, προλαβαίνετε. Σας είπα, σήμερα είναι καλή μέρα. Παρασκευή δεν παίρνει κανείς τηλέφωνο, είναι όλοι έξω. Εσείς θα πήγετε με ποσά σήμερα. Ό,τι δεν έχετε προλάβει, το όλους τους μήνες να προλάβετε τώρα. Κανένας όμως. Όλοι μάλλον είναι στην κίνηση. Έξω μου λένε κιόλας ότι έχει τρομερή κίνηση, άρα καταλαβαίνετε τι γίνεται στους δρόμους. Είναι η ώρα σας. Είναι συγκλονιστική η ώρα αυτή την οποία πρέπει να πάρετε τηλέφωνο, γιατί θα δώσω και άλλα ποσά τώρα. 14650, προσθέστε και τα 10, 12,5, 15 και 18. Και βάλτε άλλα 6 λεπτά ταυτόχρονα. 14650, 6 λεπτά να φύγουν αμέσως. Και προσθέτω 10, 12,5, 15 και 18. Να γεμίσει, να δώσουμε σε όλο τον κόσμο λεφτά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Το όνομά σου? Λένα είμαι, από Λευσίνα. Λένα μου, 7.000 ευρώ είναι δικά σου. Μπράβο, Λένα. Είδατε, δεν βγαίνει. Σας είπα, λίγοι βλέπουνε, αμέσως παίρνουνε. Και είναι και τα μεγάλα ποσά. Τώρα έχουν μείνει τα 7,5, 8, 8,5, 10, 12,5, 15 και 18. 14,650. Όλοι προλαβαίνετε σήμερα, θα το κάψουμε. Γράψτε, παιδιά, και τα μεγάλα ποσά. Πέφτουν όλα. Και δεν έχω καμία άλλη γραμμή. Δεν γίνεται αυτό σήμερα. Κάποιος με μάτιασε. Ποιος σε μάτιασε? Τι? Ποιος σε μάτιασε? Πάνω του να πέσει. Πάνω του. Το μάτι γυρνάει, να χώνει αργά ή γρήγορα. Γυρνάει, γενικώς. Θα βάλω όλες τις κυρίες που μας βλέπουν να με ξεματιάσουν. 14650. Παιδιά, 7,5, 8, 8,5, 10, 12,5, 15 και 18. Πάρτε τηλέφωνο και αφήστε μόνο τα στοιχεία σας. Και αμέσως γίνεται στον αέρα. Όπως, έχω γραμμή. Να την η κυρία ή ο κύριος. Γεια σας. Καλησπέρα. Το όνομά σας? Βάσο. Βάσο μου, από ποια περιοχή μας πήρες τηλέφωνο? Από Πειραιά. Από τον όμορφο Πειραιά. Μπράβο ρε Βάσο. Άφησες μόνο τα στοιχεία σου και βγήκες στον αέρα. Ακριβώς, ναι, αμέσως. Τηλέφωνο ή μήνυμα? Με μήνυμα. Με μήνυμα. Μπράβο, κορίτσι μου. 7.500 ευρώ είναι δικά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας είπα, σήμερα είναι εύκολη μέρα. Ξεμάτιαζε, Τζον. 14.650, 8, 8,5, 10, 12,5, 15 και 18. 4 λεπτά τηλεφωνείτε, αφήνετε τα στοιχεία σας, στέλνετε γραπτό μήνυμα γράφοντας α και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 14650. Ποιος θα φύγει με τα 8, τα 8,5, τα 10, τα 12,5, τα 15 και τα 18. Εσείς είστε οι επόμενοι. Και θα τα δώσω όλα σήμερα που δεν παίρνει κανείς. Παιδιά, γρήγορα, τηλεφωνήστε
Δεν υπάρχει. Με το που έχω βγάζω κατευθείαν. Είναι 8.000 ευρώ τώρα. Πολύ μεγάλο το ποσό. 8.5 μετά, 10, 12.5, 15 και 18. Τηλεφωνήστε στο 14650, όλοι κερδίζετε και μπαίνετε και για το αυτοκίνητο και βγαίνετε αμέσως στον αέρα, αφήστε μόνο τα στοιχεία σας, τίποτε άλλο. 14650, πάμε να βγάλουμε τον επόμενο. Είναι 2, 4, 5, 6 τηλεθεατές, 3 λεπτά. Προλαβαίνετε όλοι όσοι συντονιστήκατε και τώρα. Έχω γραμμή. Ελάτε παιδιά, δεν υπάρχει γραμμή. Ποιος θα φύγει με τα 8, 8,5, 10, 12,5, 15 και 18. Ελάτε παιδιά, κατευθείαν τηλεφωνήστε και αφήστε μόνο τα στοιχεία σας. Τίποτα άλλο δεν θέλω να κάνετε. Μόνο αυτό. Ξέρω ότι θα πάρετε τηλέφωνο τώρα. Όσοι είστε σπίτι είναι λίγοι, γιατί όλοι είναι έξω στην κίνηση. Τηλεφωνήστε όσες φορές θέλετε, γιατί είναι κλήρωση και βγαίνετε αμέσως στον αέρα με το που αφήσετε τα στοιχεία σας. 14650, τίποτα άλλο. Γεια σας. Καλησπέρα. Το όνομά σου. Δώρα. Δώρα μου, από ποια περιοχή μας παίρνεις τηλέφωνο? Κυψέλη. 8.000 ευρώ είναι δικά σου. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια, πάμε για τον επόμενο, παιδιά. 8.500, 10, 12.5, 15 και 18. Τι δώρο έκανες στη Δώρα. Παιδιά, δεν υπάρχει. Ο κόσμος είναι έξω. Πάμε για τα 8.5, τα 10, τα 12.5, τα 15 και τα 18. Κατευθείαν, τηλεφωνήστε όσες φορές θέλετε. Αυξάνετε τις πιθανότητες ακόμα και οι ίδιοι να ξαναβγείτε στον αέρα. Μόνο τα στοιχεία σας στο 1-4-6-5-0. Τώρα που δεν υπάρχει κανένας. Είναι τα μεγαλύτερα ποσά. 8,5, 10, 12,5, 15 και 18. Έχουμε γραμμή. Δεκατέσσερα, 6,50, παιδιά. Δεν υπάρχει κανένας. 14, 6,50. Από σταθερό ή κινητό. Ελάτε, παιδιά. Τελειώνει ο χρόνος. Ελάτε, ένα λεπτό. Ελάτε, ελάτε, ελάτε όλοι μαζί για τα μεγάλα ποσά. Πάμε. Θα λυσάξω σήμερα. 14.650, μισό λεπτό. Αλήθεια, μπράβο. Παιδιά, τα μεγαλύτερα ποσά. 14.650. Όχι, δεν το δέχομαι. Εσείς που οι άλλοι τώρα είναι έξω στην κίνηση, εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία. Έχουμε γραμμούλα. Ελάτε, παιδιά, προλαβαίνετε 20 δευτερόλεπτα. 14.650. Τηλεφωνείτε και αφήνετε μόνο τα στοιχεία σας και μπορείτε αμέσως να βγείτε και για τα χρήματα και για τα μάξι. Όλα κερδίζετε και παίρνετε για πίσω την αξία του κόστου του μηνύματος του τηλεφωνήματος. Λοιπόν, τελειώνει ο χρόνος. 8.30, 10, 11, 12.30, 13, 15 και 18. 8.30, 10, 11, 12.30, 13, 15 και 18. Να, 14, 6.50 να φύγει ο χρόνος. Βάλτε και τα άλλα ποσά. Προλαβαίνετε, παιδιά. Βάλτε μάλλον 8 λεπτά για να προλάβουν όλοι. Βάλτε και τα άλλα ποσά. Είναι σήμερα συγκλονιστική ημέρα, παιδί. Επειδή ξέρεις τι γίνεται, εξωπανικός μου λένε, με ενημερώνουν από την κίνηση. Παιδιά, να πω εγώ πότε να ξεκινήσει ο χρόνος, για να βάλετε και τα ποσά ζήτησα. Περιμένετε. Είναι συγκλονιστικό ο κόσμος τώρα που έχει μπει στο σπίτι και δεν έχει βγει έξω που είναι, ή κάποιοι που είναι λίγοι σπίτι, μπορούν τώρα να κερδίσουν. Εννοείται, τώρα είναι ευκαιρία. Είναι έτοιμα τα ποσά. Ελάτε, παιδιά. Ρε παιδιά, αν είμαστε λίγο γρήγοροι, ο κόσμος περιμένει. Έτοιμοι είμαστε, για να φύγει ο χρόνος. Πάμε, καλή επιτυχία. 14.650, ο χρόνος τρέχει, παιδιά. 8.30, 10, 11, 12.30, 15 και 18. Τηλεφωνείτε, αφήνετε μόνο τα στοιχεία σας και κατευθείαν βγαίνετε στον αέρα. Όλοι κερδίζετε. Γρήγορα. Δεν υπάρχουν πολλοί σήμερα.
Είστε οι επόμενοι. Και έχω την πρώτη γραμμή. Να το. Το είπα εγώ τώρα που δεν υπάρχει κανείς. Γεια σας. Γεια σας. Το όνομά σας. Κατερίνα. Κατερίνα μου, από ποια περιοχή μας παίρνεις τηλέφωνο? Από Άνω Πατήσια. Άνω Πατήσια, μάλιστα. Δεν βγήκες έξω εσύ, και έβαλες έψιλον. Ναι, σε βλέπω συνέχεια. 8.500 ευρώ είναι δικά σου. Σε καλή μεριά. Κυρίες και κύριοι, πάμε για τα μεγάλα ποσά. Jackpot βάλτε από πάνω. Super jackpot. 10, 11, 12,5, 15 και 18. Αφήνετε όλοι τα στοιχεία σας. Δεν κάνετε τίποτε άλλο και βγαίνετε κατευθείαν για την κλήρωση. Super jackpot είναι αυτό. Είναι 10, 11, 12,5, 15 και 18. Εσείς είστε οι επόμενοι. Τηλεφωνείτε, αφήνετε μόνο τα στοιχεία σας και βγαίνετε κατευθείαν με τα ποσά. Όπως όλοι οι φίλοι μας σήμερα. Ελάτε, παιδιά. Εδώ είναι. Δεν υπάρχει κανένας. Για να πάρουμε τηλέφωνο. Μόνο τα στοιχεία σας θέλω να αφήσετε. 14650, super jackpot. 10, 11, 12,5, 13 και 15. Ποιος θα τα πάρει τα ποσά? Δεν υπάρχει, παιδιά, τώρα. Δεν υπάρχει αυτό. Το jackpot της εκπομπής τώρα που δεν υπάρχει κανείς. Ζώνη, είμαι ματιασμένος. Και άστο. Έφυγε από σένα, έρθει σε μένα. Το πήρα εγώ. Ξεματιάζετε όλοι μαζί, παρέα. Ξεματιάζω όλο το πλατό. 10, 11, 12,5, 15 και 18. 5,5 λεπτά. Προλαβαίνετε να αφήσετε όλοι τα στοιχεία σας και να κερδίσετε και τα ποσά και να διεκδικήσετε το αυτοκίνητο. Και τα μάξι, παιδιά, νάτε το. Εδώ είναι το αμαξάκι μας. Ωραιότατο. Και το αμάξι μαζί. Ο χρόνος τρέχει. 14,650 και τα ποσά. Μην φεύγει με το χρόνο, Αργύρη, σε παρακαλώ. 14,650. Να βλέπει ο κόσμος τον χρόνο να προλαβαίνει. Και τα ποσά. 10, 11, 12,5, 15 και 18. Ποιος θα πάρει αυτά τα ποσά? Εδώ είναι. Ποιος έχει ματιάσει, δηλαδή δεν υπάρχει. Παιδί μου, σήμερα είναι έξω ο κόσμος. Σε ξεματιάζει ο Τζον και η Βιβί και εγώ κλαίμε. Σοβαρολογείτε τώρα. Δεν υπάρχει. Κανονικά. Αυτά τα τραγούδια μπορείτε να μην τα βάζετε ό,τι σας έρχεται. Δεν τα μπορώ και όλα στα πεχθάνομαι. Τέτοια ειλικρίνεια μπορώ να σπάσω νεύρα. 14,650. Βάλε και άλλη κατάθλιψη. Είμαι ματιασμένος, είναι Παρασκευή. Έχουμε και εμείς πάλι. Αύριο είναι Μπενχούρ, να πάθουμε όλοι μαζί κατάθλιψη. Θα πεθάνουμε όλοι μαζί. Και τηλεθεατές παρέα. 14,650. Βάλε, Χριστιανέ μου, κάτι μουσικό χορευτικό. Παρασκευή είναι. Σαββατοκύριακο, ο περισσότερος κόσμος δεν δουλεύει. Μάλλον δουλεύει. Βάλε μπίγαλι. Ρέμο, Αργυρό, κάτι. Το κομμάτι μου.
κάτι να δεις. Και θέλω την αντίδρασή σου μετά από αυτό που θα δουν τα μάτια σου. Δώσ' το, Αργυρί. €10,000 είναι δικά σου! Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το περίμενες? Δεν το περίμενα, είναι αλήθεια. Κάτι άλλο έχω ακούσει, αλλά τώρα πήρα τηλέφωνο. Άφησε τα στοιχεία σου και βγήκες αμέσως στον αέρα. Ναι, είχα ακούσει για άλλα χρήματα. Λέω, τέλεια, πήρα τώρα, άφησα τα στοιχεία μου σε μια κοπέλα και βγήκα. Αλλά είναι πολύ παραπάνω από αυτά που σκέφτηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η τύχη σου χαμογελάει. Συγχαρητήρια, σε καλή μεριά. Να είστε πάντα τυχεροί. Πάμε για το special jackpot. 12,5, 15 και 18. 3 λεπτά στα επόμενα 8 λεπτά. Έχω βάλει και τα λεφτά εδώ, όπως βλέπετε. Μαζί με τα ακουστικά είναι και τα λεφτά. Special jackpot τώρα. 12,5, 15 και 18. Παιδιά, πάμε special jackpot. 12,5, 15 και 18. Στα 8 λεπτά, όποιος πάρει τηλέφωνο... Θα αλλάζουμε τα από κάτω που είπα. Στα 8 λεπτά... που θα φύγουνε, όσοι τηλεφωνήσετε, διεκδικείτε να φύγετε, μπαίνετε στην κλήρωση για τα 12,5, 15 και 18. Τώρα όμως και το αμάξι, το Volkswagen, και το αμάξι, το Volkswagen Move Up. Αφήνετε μόνο τα στοιχεία σας. Είναι έτοιμα τα ποσά και το special jackpot, γιατί αυτό δεν είναι super, είναι special. Δωδεκάμιση, 15 και 18. 8 λεπτά. Θέλω όλοι να πάρετε και να αφήσετε τα στοιχεία σας. Μόλις φύγει ο χρόνος. Θέλω να είστε πολύ γρήγοροι τώρα. Μόνο τα στοιχεία σας να αφήσετε. Καλή επιτυχία. 14,650. Είναι πολύ σημαντικά τα τρία ποσά. Μουσική η οποία μας κάνει να τηλεφωνήσει. Η μουσική αυτή... καθορίζει την αγωνία που κι εμείς έχουμε μαζί σας. Να πάρετε τηλέφωνο 14650 που είναι η μουσική. Τώρα θέλω να πάρετε τηλέφωνο. Τα τελευταία 7,5 λεπτά. Τηλεφωνήστε και αφήστε μόνο τα στοιχεία σας που δεν υπάρχει κανένας. Παιδιά, κανένας. 14650 special jackpot. 12,5, 15 και 18. Ποιος θα φύγει με αυτά τα ποσά σήμερα? Σε 7 λεπτά, 3 από εσάς θα φύγετε με 12,5, 15 και 18. Συνεργάτες μου, έρχεσαι Κωνσταντίνε, ελάτε κάτω. 12,5, 15 και 18. Το special jackpot. Εξήμιση λεπτά. 14,650. Αφήνετε μόνο τα στοιχεία σας, όλοι. Τηλεφωνήστε γρήγορα. Όσες περισσότερες φορές αυξάνετε τις πιθανότητες να φύγετε με 12,5, 15, 18 και το αμάξι. Τώρα που δεν υπάρχει κανένας. 14,650. Από σταθερό ή κινητό. Παιδιά, κανένας τώρα είναι τα πιο μεγάλα ποσά. Ψάχνω να βρω που είναι η έρση. Καλά, δεν σε ματιάζουν μόνο. Τι λένε. 14,650. 12,5, 15 και 18. Παιδιά, δεν υπάρχει κανένας.
Ποιος θα φύγει με αυτά τα ποσά? Πέντε λεπτά, παιδιά. Τηλεφωνήστε στο 14650 και αφήστε μόνο τα στοιχεία σας ή στείλτε γραπτό μήνυμα γράφοντας Α και Νο, το ονοματεπώνυμό σας, έρση και αποστολή στο 14650. Ένα, τέσσερα, έξι, πέντε, μηδέν. Ή στείλτε γραπτό μήνυμα γράφοντας Α και Νο, το ονοματεπώνυμό σας. Ελάτε, παιδιά, προλαβαίνετε να είστε η μεγάλη τυχερή για σήμερα. Τέσσερα λεπτά. Πάρτε τηλέφωνο και αφήστε μόνο τα στοιχεία σας να μπείτε στην κλήρωση. Εδώ είναι. Τώρα δεν υπάρχει κανείς αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κάποιος ή κάποια μπορεί να φύγει με αυτά τα ποσά τώρα, που δεν υπάρχει κανείς, που όλοι είναι έξω λόγω των καιρικών συνθήκων, δυσκολεύονται να φτάσουν στο σπίτι τους. Κοιτάξτε το χρηματοκιβώτιο εδώ. Είναι έτοιμο για εσάς. Άνοιξε το πλάνο. Πάμε, παιδιά. Τρέχει ο χρόνος. Πόσο έχει μείνει? 3 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα και 30. Τρία λεπτά ακριβώς. Παιδιά, τηλεφωνήστε στο 14650. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αφήσετε τα στοιχεία σας. Τίποτε άλλο. Τρία τελευταία λεπτά. Προλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι. 14650, αφήνετε τα στοιχεία σας. Εσείς που μας βλέπετε από το σπίτι, αυτά εδώ τα ποσά μπορούν να γίνουν δικά σας. Δεν υπάρχει κανείς. Αφήστε μόνο τα στοιχεία σας. Διεκδικείτε και το αυτοκίνητό μας. Σε λίγο. Ελάτε, παιδιά. Τώρα είναι η ώρα. Εσείς που μας βλέπετε. 1, 4, 6, 5, 0. Μόνο το ονοματεπώνυμό σας. Κάποιος θα πάρει αυτά τα ποσά σήμερα. Δύο λεπτά. Εσείς τώρα, σηκώστε το τηλέφωνο, δεν υπάρχει κανείς. Ίσως είναι στην κίνηση σήμερα, είναι περίεργη η μέρα. Είναι και Παρασκευή, είναι τέλος εβδομάδος, έχει και κακό καιρό. Είναι τυχεροί αυτοί που βλέπουν τηλεόραση δηλαδή. Όσοι είναι σπίτι. Ναι, γιατί οι άλλοι τον κακό τους τον καιρό. Παιδιά, πώς να φτάσεις, ξέρεις τι γίνεται έξω? Όχι, ρεαλιστικά το λέω, έξω γίνεται χαμός. Και θέλει πολύ και πολύ. 1,5 λεπτό και δεν υπάρχουν, τηλεφωνήστε τώρα. Βέβαια, είναι 12.30, 15 και 18, ορίστε. Άμα έχουν δεδομένα, μπορούν να μας βλέπουν live. Δεν μπορούν. Παιδί μου, θα σκοτωθεί όλο με. Τι είναι, ναι, αυτό που λες? Καλέ. Είσαι καλά, με άστους με σταμάξει με τέτοιο καιρό. Και τι δεδομένα, 14.650. Θέλει προσοχή στο δρόμο. Η ασφάλεια πάνω απ' όλα. Την έρθει τώρα με ασφάλεια θα την πάω. Σωστό. Δεμένη. Έτσι μου. Με τη ζώνη. Ένα λεπτό. Με τη ζώνη. Ένα λεπτό. Εγώ φωνάζω. 12.30, 15 και 18. Δεν μπορεί να μην πάρετε και να αφήσετε τα στοιχεία σας να μπείτε στην κλήρωση όλοι. Δεν μπορεί. Όσοι βλέπετε, οι υπόλοιποι στο δρόμο. Εσείς όμως. 12.30. 15, 18 και το αμάξι. Κοιτάξτε το. 14, 6, 50, αφήνετε τα στοιχεία σας
ή στέλνετε γραπτό μήνυμα γράφοντας α κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 14650. Παιδιά, τελειώνει ο χρόνος, το special jackpot. Προλαβαίνετε, Αργύρη, δώστε τα τελευταία 8 λεπτά γιατί κλείνει και η εκπομπή. Καλή επιτυχία! Εσείς έστω που μπήκατε τώρα που γυρίσατε και συντονιστήκατε να φύγει ο χρόνος, 14650. Special jackpot σήμερα. Αφήνετε μόνο τα στοιχεία σας. Τίποτε άλλο. Παιδιά, δεν υπάρχει κανείς. Τηλεφωνείτε από σταθερό ή κινητό στο 14650. Γρήγορα όμως, αφήστε τα στοιχεία σας και ξαναπάρτε. Αυξάνετε τις πιθανότητες να φύγετε και με τα λεφτά και με το αυτοκίνητο. 12,5, 15 και 18. Αρχίζω και μετράω. 1, 1000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12,5 ο πρώτος, 13, 14, 15 ο δεύτερος, 16, 17, 18 ο τρίτος. Εδώ είναι. Και το αυτοκίνητο στην ίδια κλήρωση. 14650. Όλοι κερδίζετε. Όσες φορές και αν πάρετε, αυξάνετε τις πιθανότητες και για τα λεφτά και για το αμάξι. Οι όροι είναι κατατεθειμένοι στη συμβολιογράφο των Αθηνών και είναι αναρτημένοι στο www.menioslive.gr. Είναι απίστευτο, παιδιά. Από την βροχή, μάλλον, κανείς δεν παίρνει. Άρα, όσοι έχετε μείνει στο σπίτι, οι λίγοι, και βλέπετε, μπορείτε να πάρετε τώρα. Εγώ τα λέω. Αυξάνεται η τύχη για τους λίγους. Γιατί θα μας πάρουν. Και μπορούν να πάρουν και 10 φορές. Και, ναι. Και 20. Εξάλλου δεν πληρώνουν, τους πληρώνουμε. Δηλαδή παίρνουν πίσω τη διπλή αξία του κόστου του μηνύματος ή του τηλεφωνήματος. 5 τελευταία λεπτά. Έρση, θα κλείσουμε με αυτό που ξεκινήσαμε. Όχι, με το άλλο του, σχοινά. Που σου είπα και μου λες, έχουμε πει άλλο. 14650. 5 λεπτά, παιδιά, τα πιο κρίσιμα λεπτά είναι αυτά. Για βάλε λίγο με την πρώτη ματιά τώρα, να ανέβει η διάθεση να παίρνουνε. Εσείς που μας βλέπετε με την πρώτη ματιά από το σπίτι, αλλό. 1, 4, 6. Τι έπαθες, παιδί μου, τρόμαξες? Τι είδες? Γίνεται. Με την πρώτη ματιά θες να σε κοιτάξω? Και δεν σ' αρέσει? Κυρίες και κύριοι, τελειώνει ο χρόνος. Βάλτε το τραγούδι με την πρώτη ματιά. 14650. Έλα, κυρία, και τα γενέθλια της Έρσης. Έλα, μπίγαλης είναι. Λέω μήπως και δεν το ξέρουνε. Λέγε, βοήθα το κοινό. Βοηθάω. 14650. Δεν πειράζει. Όλοι μπαίνετε στην κλήρωση. Δώσ' το, δώσ' το, δώσ' το. Καλή επιτυχία. Τα 4 τελευταία λεπτά, μόνο το ονοματεπώνυμό σας. Αφήνετε τηλεφωνώντας από σταθερό κίνητο στο 14650. Όσες φορές πάρετε 10, 20, 30 να αυξήσετε τις πιθανότητες για τα 12,5, 15, 18 και για το αμάξι. Το αμάξι μας. Πως δεν υπάρχουν, όχι τώρα πια. Έρωτες που ξεκινάνε από μια ματιά. Έλεγα πως δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Πως αυτά είναι παραμύθια για μικρά παιδιά. Κι έτσι ξαφνικά, έτσι ξαφνικά.
και το αμάξι που βλέπετε εδώ, που παράτησα και το ακουστικό, γιατί με ενοχλεί. Θα το βάλουν τα παιδιά πίσω το αμάξι. Φτάνει η ώρα, πλησιάζει. Κωνσταντίνα, πάρε τα πράγματα, σε παρακαλώ. 14.650. Κωνσταντίνα, τα πράγματα. 14.650, από σταθερό κινητό. 12.30, 15 και 18. Κλείνει, παιδιά, η εκπομπή σε 2 λεπτά. 14.650, από σταθερό κινητό. 12.30, 15 και 18. Με την πρώτη ματιά. Για πάμε. 2 τελευταία λεπτά. Ποιος θα πάρει τα ποσά? Αφήστε μόνο τα στοιχεία σας, γιατί μπαίνετε στην κλήρωση και για τα λεφτά και για τα μάξι. Ελάτε, παιδιά. Κανένας. Μουσική αγωνίας. Δυνατά. Είναι το τελευταίο 1,5 λεπτό. Καλή επιτυχία σε όλους. Εσείς θα είστε οι τρεις πρώτοι στο 1,5 τελευταίο λεπτό. Όλοι μπαίνετε στην κλήρωση εξάλλου. Παιδιά, γρήγορα. 1,5 λεπτό. Μπορεί εσείς οι τρεις που στείλετε τώρα το... πάρετε τηλέφωνο και αφήσετε τα στοιχεία σας, να είστε τυχεροί για τα μάξι, για τα λεφτά, για όλα τα δώρα. 14.650, 12.30, 15 και 18. Ένα τελευταίο λεπτό. Τελειώνει η εκπομπή. Γρήγορα, παιδιά. 14.650. Από σταθερό ή κινητό. Παιδιά, στα 40 δεύτερα προλαβαίνετε και οι τελευταίοι. Όσοι μας βλέπετε, αφήστε τα στοιχεία σας. Αρκεί να είστε πάρα πολύ γρήγοροι. Σηκώστε το τηλέφωνο στο 14650. Τίτλους, Αργύρη. Ελάτε, παιδιά. 10 δευτερόλεπτα, 14.650. Από σταθερό ή κινητό ή στείλετε γραπτό μήνυμα γράφοντας α κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 14.650. Τέλος. Τραγούδι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα δυνατό χειροκρότημα για τους τεχνικούς μας στο πλατό και στο κοντρόλ. Ευχαριστούμε, παιδιά. Ένα χειροκρότημα για την κυρία που μικραίνουμε στα γενέθλια όλοι οι άνθρωποι, και όσοι γιορτάζετε και έχετε γενέθλια, να ξέρετε ότι εγώ έχω αλλάξει τη θεωρία. Δεν μεγαλώνουμε, μικραίνουμε. Χρόνια πολλά στην Έλση Πρεβιανάκη. Άντε βρε, και του χρόνου 13. Ένα χειροκρότημα για τη δημοσιογραφική ομάδα του Menus Live και όλους εσάς. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Μείνετε στο Έψιλον, ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου Τράγκα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας διπλά αύριο. 1:15 Σαββατοκύριακο, αποκαλυπτικά live 1:15, και αμέσως μετά αποκαλυπτικά live εκτάκτος β' μέρος στις 7:30. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και προσοχή στους δρόμους. Καλό Σαββατοκύριακο αύριο. Γεια σας. Θα κάνω πράγματα τρελά.